Εντάξει, κάποιοι προσφερειστές με κάποιους προπονητές παίζουν και αποδίδουν πολλά καλύτερα από αυτοί που προσφέρουν με άλλους προπονητές. Ναι, αλλά ο Γιώργος ο Περκής ήρθε και πιάσε τέσσερα, πέντε προαθλήματα. Ή όσα χρόνια ήταν και έπιασαν, τέκτος το τελευταίο. Ναι, Δεν έρθε σε ένα Ήρθε στην καλύτερη ομάδα.

Είναι εντάξει, απλώ λέω εγώ τώρα. Πέτρε φέρμα και ένα πρωθυνά πίσω. Είναι μάθημα. Πέτρε δικαιού μου. Ακόμα το δικαιού μου. Έπαιξε την καλύτερη μπάλα. Για φεύγει το κατάλογο. Ήταν οι περιστάσει του Ήταν εντάξει. Εντάξει, όταν μπαίνει σε αυτήν την διαδικασία. Σοφρόνι μου καλώ όρισε ήθελα πολλά να έρθεις και που παγιάδαμε, ήταν τότε όμως μετά με τον Απόλλωνα να ξεκινήσει μια άλλη συνεργασία με την ΑΕΚ, Λάρνακος τώρα ήταν η Πατουμαριά Τερεπιά στο Σοφρόνι να έρθει ακόμα σου για τον ποδοσφαίρο, άνθρωπος του ποδοσφαίρου και ποδοσφαιριστής και προπονητής, καλώς σας, και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ, Βάσο, για την πρόσκληση. Σίγουρα και την προηγούμενη φορά σα είπα ότι ήθελα να περάσει λίγο καιρό. Σα το χρωστούσα. Είμαστε δαμένοι να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο. Ό,τι θέλετε, θα το αναλύσουμε. Τη χρονιά που περάσε, μια χρονιά γενικά. Νομίζω να συμφωνήσω και εσύ πολλέ που μιλήσαμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον από θέμα ανταγωνισμού. Μια χρονιά που ήβρε την ομόνια μετά από 11 χρόνια να κατακτά το πρωτάθλημα των τίτλων του πρωταθλήματο. Και μια ανανόρθωση μετά από 14 χρόνια να κατακτά των τίτλο του Σκυπελούχου. Δίκαια, ναι. Εντάξει, ήταν για όλου δύσκολη χρονιά αυτέ τι συνθήκε που είχαμε μπροστά μα να αντιμετωπίσουμε όλοι. Γιατί ήταν μια παράξενη χρονιά. Είχε ξεκινήσει το πρόθλημα με κόσμο. Στην πορεία έρχει, ο κόσμο έχει φύγει από τα γήπεδα και παίζαμε ένα πρωτάθλημα χωρίς κόσμο και νομίζω ότι η δίκαια και οι δύο ομάδες κατάφεραν στο τέλος και πήραν μία το πρόθυμα και άλλη το κύπελ. Αυτό το είπα το πολλές φορές, το χωρίς κόσμο, ήταν σε ένα φιλικά. Ε, ε, ναι, και φιλικά. Ήδη ναι, και, τίλια, και ναι, ήδη φαντάζομαι ναι. μέσα στο ύπεδο, κουτσάροντας τις ομάδες, <laughs> νιώθεις τον το πράγμα, το συνέστημα. Ναι, ρε, το σωμα. νιώθεις πάρα πολλά. είναι κάτι που σίγουρα σε όλον τον κόσμο είδαμε ότι αρκετά παιχνίδια χωρίς κόσμο. Ε, Βλέπει ότι δεν υπάρχουν και υψηλέ εντάσει γιατί ο κόσμο βάλει το παιχνίδι να έχει παραπάνω ένταση, ε, πίεση παραπάνω πολλά πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό που βλέπουμε στη φερή χρονιά να ακούνται οι προπονητέ. Επειδή εσύ συνέχτες, δεν ταιριάζει, ούτε ο Τιμούρ, δεν ακούνται αν του δει. Τίποτα. Ναι. <laughs> 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 Ακούνται. <laughs> του τι μου φωνάζουν, παορίζω παρόσφαιρα. Του παγκού που ζουν έντονα το 90 λεπτό, φυσικά ο κάθε προπονητή. <laughs> με τον δικό του τρόπο. Με τον δικό του τρόπο. Έτσι σημαίνει εκείνο που δεν φωνάζει. <laughs> σημαίνει δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό ή δεν τον νιώθει. Ο καθένα ζει το παιχνίδι όπω ο ίδιο θέλει να κοτσάρει την ομάδα <laughs> του. <laughs> ο καθένα έχει τα πιστεύω του. Ο καθένα θέλει να συμμετείχει. Έχει προπονητέ που μπορεί να κάθονται στην κερκίδα, μπορεί να κάθονται στον πάγκο. Ήσουν έτσι και σαν τερματοφύλακα, δεν σταματούσε να μιλά, δηλαδή να καθοδικά την άμυνα σου ή την ομάδα. Ναι, είχα συνέχεια συμμετοχή στο παιχνίδι όταν έπαιζα τερματοφύλακα. Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ να... να είμαι συνέχεια στη τσίδα. Γιατί εντάξει στην Κύπρο, ειδικά νομίζω ότι δεν μπορεί ακόμη να αφήσει την ομάδα και να παίξει χωρί να έχει συμμετοχή στο παιχνίδι. Χρειάζεται είτε από τη θέση του προπονητή είτε από τη θέση του τερματιστή. Για μένα, για μένα λόγω τη κουρτούρα. Θέλει, θέλει ο ποδοσφαιριστής. να ακούει. Να ακούει, να είναι σε γρήγοση, όπω ήμουν και ο δερμοφύλακα, αυτό να αρέσει στους προσφεστέ. Γιατί αν του βοηθάς, σίγουρα αυτό μετρά πάρα πολύ. Στο... Γιατί εσύ από έξω βλέπει κάποιε κινήσει που γίνονται πίσω στην πλάτη του κάθε προσφεστή yeah. ή του κάθε αμυντικού. Εντάξει, α σου κάτι φωνάζει, αλλά και μειώνει τον παιχτή. Όχι, δεν είναι δεν αρέσει. Πρέπει να πράγμα. Ναι. Άλλο να καθοδηγά, άλλο να. Ναι, ναι. Έχει... Ένα ποδοσφαιριστή, και το μια ρώτηση, αλλά πριν να πάμε εκεί, θα ήθελα να αναφέρω ότι σήμερα μαζί μα το podcast είναι το Ice Power, το πρώτο Ιβοντζέλ Κρυοθεραπεία, που ανακουφίζει άμεσα από τον πόνο, αντιμετωπίζει του τραυματισμού και βοηθά στη γρήγορη αποκατάσταση των μειών μετά από την άθληση. Αθλητή, οι φίλοι μα που παρακολουθούν μπορούν να τα βρουν σε όλα τα φαρμακεία. Και εγώ χρησιμοποίησα τα. Και, και ήταν πάρα πολύ καλό, χωρί να το λέω, για να, λέει. Απλώς, να λέω, πόδι, για να απλώ να πω ότι για κάμω διαβάσεις. Έχει πρόβλημα μετά Επιαστήκα μετά από γυμναστήριο. Αν και... μετά από εφάσει τρία σάντουιτζ. τα τα εσύ. Εγώ ε, 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 έκανα βάρη. Έκανα ε, έτσι πιάστηκα τσί, μην, μην πίσω. <σφυ> έβαλα, έβαλα για τρει ημερες και τρει ημέρες και, και ανακουφίζει. Ειδικά τη νύχτα που πριν που να μπορούν να τα προμηθευτούν όπως είπαμε από τα φαρμακεία είναι ότι πρέπει μετά από μια ανάθληση στην κρυοθεραπεία. Ε, και Αθλήτη. να επανέλθω στο... Ξέρεις το διαθλήτη, αθλήτια. Έχω Φίλυς. τένις ήmer... σήμερα... <συρλίτη> Δεν με θωρείτε έτσι ρε πες κι άλλες... μου μια χαρά είσαι. είναι λάλη είναι το πάρει ορκέτη, είναι μια χαρά. Αν κρεπάρει θύματα. Να παίξω τένις μετά από 6 μήνες, είχα τραυματισμό. Ο ποδοσφαιριστής την ώρα όμω που ε, μέσα στον αγωνιστικό χώρο ακούει τούτα που θέλεις να μεταφέρεις, νιώθεις ότι... Εντάξει, εξαρτάται τι θέλεις να δω και πληροφορία. Στη φετινή χρονιά σίγουρα ακούαν πάρα πολύ. Ήταν πιο εύκολο, <laughs> να... Ήταν πιο εύκολο το έργο. Ε, νομίζω ότι εξαρτάται τι θέλεις να του δώσει. Και έχεις και ποδοσφαιριστές κλειδιά που μπορούν να μεταφέρουν στους άλλου άλλους ποδοσφαιριστές. Πάντα υπάρχουν συνηγέτες αγωνιστικά που μπορούν να, δώσουν κάποιε πληροφορίε μέσα στο αγωνιστικό χώρο και αυτό βοηθά την ομάδα. Ειδικά όταν παίζει σε κάποιε έδρε που έχουν κόσμο, που έχουν η ατμόσφαιρα ε, 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 πάρα πολλά καλή, και μπορεί οι leaders σου να δώσουν κάποιε πληροφορίε που θέλει να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Τούτο νομίζω εβάσω, τούτο με του leaders και του παίχτε οι οποίοι κάνουν τη διαφορά. Μπορεί να έχει σίγουρα πρέπει να έχει επικοινωνία μαζί του κατά τη διάρκεια τη χρονιά και να του το εμπεδώσει στον το πράγμα για να μπορούν να το μεταφέρουν και πιο εύκολα μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή η φιλοσοφία σου, τον τρόπο που θέλει. Γιατί οι παίχτε κλειδί από την άλλη ομάδα. Τι θέλει ο προβολητή, πρέπει να το αφομοιώσουν όσο καλύτερα μπορούν για να μπορούν να τα μεταδώσουν και μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει, στον Απόλαιο ήταν πολύ πιο εύκολο το έργο γιατί Είμαστε μαζί αρκετά χρόνια. Υπήρχε ένα βασικό κορμό. Υπήρχαν οι ποδοσφαιστέ που περάσαμε πάρα πολλά μαζί και ξέραν και το χαρακτήρα μου, ξέραν και τον τρόπο λειτουργία μου, τον τρόπο παιχνιδιού μου. Και ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Ε, σιγά σιγά αρχίσαμε και μεταδίδαμε το και στην ΑΕΚ. Γιατί το πράγμα θέλει χρόνο. Ποιο ήταν ο παίχτη που είσαι μέσα στον Απόλαιο, όχι ίσιο αποδόση, αλλά ζητώ που νιώθει την εμπιστοσύνη να μεταφέρει τα πράγματα καλύτερα. ήταν ο προπονητή μέσα στην ομάδα, με ένιωθε πάντα, σε τούν την πορεία το, 2016. Εντάξει, οι ποδοσφαιριστή βάζει σε κάθε γραμμή να έχει Εγώ είχα αρκετή καλή επικοινωνία με τον Ρόπι, στο κέντρο με τον Χάμπο, πιο μπροστά με τον Μάκλα, με τον Ζελάια. σε κάθε γραμμή που έχουν κάποιε πληροφορίε που εντάξει, για να πάνε να πρεσάρει μια ομάδα σίγουρα ξεκινά που τον επιθετικό σου. Η πρώτη οδηγία την παίρνει ο επιθετικό. Αν θέλει να πρεσάρει, αν θέλει να κάνει την πιφτάπ, έχει τον αμυντική λειτουργία που θέλει να δώσει κάποιε πληροφορίε που τον leader σου που για μένα Ρόπι, που ξέρει ότι όταν πιάσει μπάλα σίγουρα θέλει απέξι. Έμποδο σφαιριστή που δεν του αρέσουν οι μεγάλε μπαλιέ, δεν του αρέσει να διώχνει μπάλες, Με ρίσκο. Εντάξει, σιγά σιγά ε, ήθελαμε να το χτίσουμε και στην ΑΕΚ. Ναι. Ήδη το έκαναμε σε μεγάλο βαθμό. Παρόλο που δεχόμασταν πιέσει από του αντιπάλου, σιγά σιγά με τον Μάριο, με τον Μικέλ και με τον Τερμοφύλακα, σιγά σιγά ξε... με τον Ζωέ, ξεκινήσαμε να παίζουμε από πίσω που για μένα είναι ωραίο αυτό το πράγμα να χτίζει σε μια ομάδα όταν έχει κάποιου ηγέτε που ασφαλίζεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ένα τρόπο παιχνιδιού που αρέσει και ο Φρόνι να παίζει. Να χτίζει που πίσω. Το παιχνίδι. Εν το το παιχνίδι. Το παιχνίδι. Εντάξει, ο σύγχρονο παιχνίδι. Το, παιχνιδι, το σύγχρονο Βάσο μου ξέρει, υπάρχει το ρίσκο. Ναι. Ο αντίπαλο περιμένει σε... να κάνει το λάθο. Να ναι. γιατί ρισκάρει που παίζει μέσα στο δικό σου χώρο. Ναι με... Να πληρώσει πολύ ακριβά με ναι. Αλλά κάποιε φορέ αναγκάζει και τον αντίπαλο ναι. και να έρθει ψηλά για να σου ανοίξει του χώρου. Ναι. Και δημιουργά χώρου με τον τρόπο. Ναι. Να μπορεί ναι. να, την... Γιατί όταν ευκεί να πιέσει, όταν σπάσει το pressing του αντιπαλού, μετά. Ναι, αλλά υπάρχουν ομάδε οι οποίε να περιμένουν, να περιμένουν. Κοιτάξτε. Μεσό... Και είναι άλλο τρόπο. Να σου πω κύριο. κάτι. Επειδή λέω βασικά γιατί εντάξει με τον Απόλλωνα υπήρχε 100% επιτυχία στον build -up. Όταν το κάνει δύο φορέ, ο αντίπαλο δεν εξανάρχεται. Εν θα μετά... ξαναρθεί να πιέσει. Όχι, θα περιμένει κάτω μισό. από το κέντρο και αυτό έκαναν 99% όλε οι ομάδε που έπαιζαν με τον Απόλαιο είτε home είτε away μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Διότι και μια στιγμή χωρί να είμαι προπονητή, αλλά ακούγοντα του προπονητέ που ειδητέλεσαν σαν αντιπρόεδρο του Απόλαιο, ακούγα πολλέ φορέ. μου, άμα πιέσουμε ψηλά τον Απόλαιο να καταφέρουν να σπάσουν την το <σουν> πίεση, <σουν> το transition ή το transition του Απόλαιο, ήταν εξαιρετικό σε ορισμένε περιόδου, δηλαδή ειδικά. 17, 18 δεν κάνω ένα που... <σουν> ναι, εντάξει, ήταν η χρονιά η top της ομάδας. <σουν> 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 και το 0 του Γάσιμπ ήταν τζίνο, το... Ναι, ναι. Ηταν η χρονιά. Που εφοούνταν ε, οι προπονητέ ε, που είχαν κάθε φορά προπονητέ από την χρονιά, αλλά ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει. Ήταν οι παίχτε που υπήρχαν στην ομάδα. Όλε οι γραμμέ από τον τερματοφύλακα μέχρι τον επιθετικό ήταν τόσο πλήρε και ακόμα όλοι οι υπόσχεστοι, δηλαδή ακόμα και αυτοί που ήταν να μπουν αλλαγή τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού ήταν να παίξουν. Αυτό ήταν σημαντικό γιατί του άρεσε να παίζουν ποδοσφαίρο. Οι προπονήσει ήταν πιο δύσκολε που το παιχνίδι. Ναι. Εκείνη την εποχή ήταν αρκετά ποιοτική ομάδα. Ε, οι προπονήσει ήταν αρκετά πιο δύσκολε που τα παιχνίδια. Ήταν η χρονιά αν δεν κάνω λάθο που το απολύτω, το 0-1 να το 2-1 με τον Τεκαμπακό. Ναι, ήταν, η χρονιά που. Εντάξει, για να αφομοιώσει κάποιο πράγματα πρέπει να κάνει την προβόνηση. Αν δεν τα κάνει ναι. την προβόνηση και τα δουλέψει στην προβόνηση, έτσι μπορεί να τα βγάλει. Ναι, αν τα δουλέψει στην προβόνηση, σίγουρα με τζέ σημαίνει ότι ένα σου φκούντο μέσα στο γήπεδο. Ναι, Όχι, αν τα δουλέψει, ένα σου φκούντο μέσα μου πρέπει να έχει του παίχτε. Εννοεί μα, δεν έχει του παίχτε. Όχι, επειδή χάσαμε το πρωτάθλημα ήταν ο τρόπο μετά πήγε στη βράβευση που υπήρχαν κάποια. ήταν τα, ήταν τα βραβεία. Και έβλεπε 7 ή 8 ποδοσφαιριστέ το του Απόλαιονα που ψηφιστήκαν από όλου του ποδοσφαιριστέ, από όλε τι ομάδε, και ήταν στην καλύτερη δεκάδα. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζα εκείνη την εποχή ότι, ότι, ότι ο Απόλαιονα και οι ποδοσφαιριστέ που ήρθαν ανεβάσαν το επίπεδο το κυπριακό ποιο το διάστημα, σίγουρα... Έπαιξαν εξαιρετικό ποδόσφαιρο την χρονιά, στο φρόνι μου ακούγοντας. Ήταν, 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 ήταν πολλά καλή. Ήταν πάρα πολλά, ε, έπέξε, αλλά έπέξε, έπέξε, εμπίξε, ήταν πολλά καλό το υλικό που είχε στην ομάδα και οι ποδοσφαιριστέ άρεσαν αυτόν τον πλάνο. Εντάξει, νομίζω και φέτος, παρόλο που ήταν μια παράξενη χρονιά, ξεκινήσαμε τον το On παρόλο που δεν ήμασταν τόσο επιθετική στην αρχή τη χρονιά, αλλά ήμασταν καλή επιθετική γραμμή. Όμω δεν ήταν. Γιατί συγκρίναν πάντα την χρονιά. Ομάδα την ομάδα Αντζίνη. Και αυτό ίσω επηρεάσε λίγο την ομάδα, γιατί δεν έκανε. Τε εμφανίσει. 20 20, 20 τελικέ έκανε 15-12. Ναι. Πάλι ήταν λίγε για τον Απολόνι, ήταν οι 15 τελικέ. Είναι μέτρο σύγκριση να, ε, mm. συγκρίνει πιο χρονιέ ή τρει χρονιέ μεταξύ του. Δεν μπορεί να κάνει τον πράγμα γιατί τα δεδομένα αλλάσουν. 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 Οι ομάδε αλλάσουν. Ε, ο φίλαθλο ο παδό όμω ενάρτη που κάθεται πίσω από τον μπάγκο και να κρίνει μέσα στο ίντερνετ ή οτιδήποτε πολλά εύκολα θα το κάνει το πράγμα. Εσεί, σαν προπονητέ, ανθρώποι του ποδοσφαίρου, σίγουρα θέλετε να γίνετε το πράγμα διότι Βάζει και άλλη πίεση πάνω στην ομάδα. Ναι, Χωρί ε? λόγο. Εντάξει, η ομάδα, ο Απόλυτο ειδικά, έχει μεγάλη πίεση. Ναι. Ε, μια πίεση που εγώ προσωπικά να ξεμπίεση ποδοσφαίρου. Έτσι τη βλέπω από τη στιγμή που θέλει να διεκδικά πράγματα, αλλά δεν σου εγγυάται κανένα ότι. Και να... θέλει θα... να λέγε σε μεγάλη ομάδα. Ναι. Δηλαδή, ο Απόλυτο ναι, να το πω με έδωσε ότι είδαμε. Είναι μεγάλη ομάδα σε αποτελέσματα, σε ευρωπαϊκού ο Μίλου, αλλά λείπει του ένα τίτλο πρωταθλήματο. Αυτό που πρέ, αυτόν, που θέλει αυτή τη στιγμή αυτή η ομάδα για να ηρεμήσει. Να πω κάτι να πω. Το ναι. Όλο το οικοδόμημα να ηρεμήσει. Ναι, γιατί άμα σκεφτεί ο Απόλυτονα, και... πάντα στα ψηλά. Τρει κατακτήσει προαθλήματο πως το 1954 είναι πολλά λύε. Είναι πάρα πολλά. εντάξει. Νομίζω... Δεν θα μπούμε <συλίξε> στη διαδικασία να είναι δικαιούτου, να είναι, μπορούσε να το πιάσει. Αυτό θα που υπάρχει, <συλίξε> ότι δεν επήρε. Δεν επήρε. Ε, Οφείλεται αυτό μπορεί να φταίμε και εμεί ήδη, που είμαστε εδώ τώρα. <συλίξε> μπορεί να κάνουμε <συλίξε> κάποια λάθη που τα πληρώσαμε και δεν επήραμε το πρόθυμο. Εντάξει, νομίζω για χάσει ένα πρόθυμα. Έχει κάποιε παραμέτρου. Έχει πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Έχει και διαχείριση, έχει και τα. Να σου πω, δεν μπορούσε το διάστημα να πάει να κρυθεί στο δεύτερο παιχνίδι. Γιατί αν θα θυμάσαι, το πρόθυμα μπορούσε σαν ομάδα να τελειώσει πιο γλυόρ. Που η στιγμή που δεν τελειώσε πιο γλυόρ, αν πήγε στο ΓΑΣΥΠ, σίγουρα είχαμε πιο δύσκολο έργο να αντιμετωπίσουμε. Είσαι δύο αποτελέσματα με το συγκεκριμένο. Δεν παίζει ρόλο, Εβάσου. Συμφωνώ μαζί σου. Ξανασυζήσαμε το το μόνο από Αν πήγε ένα τελευταίο παιχνίδι τη Δευτέρα, να δεν του δύο βαθμού Ολυμπιακών. Δεν σημαίνει τίποτα επειδή είσαι δύο αποτελέσματα η ομονία θα κέρδισε ε. το πρόγραμμα. Σε ένα παιχνίδι πολλά μπορούν να συμβούν. Και ειδικά εντάξει, στη φετινή χρονιά νομίζω ότι ο Απόλυμα δεν θα είχε καμιά σχέση με τον Απόλυμα που πήγε να παίξει με το Απόλυμα. Ήταν να παίξει ένα παιχνίδι χωρί κόσμο. Χωρί κόσμο μεγάλη σημασία. Ε, ε, ενώ που πήγαμε να παίξαμε το τελευταίο μήνα. ήταν εκτό έδρα. Όχι μόνο ναι. ήταν τελικό, αλλά με μειοψηφία νοπαδό. Δεν ναι. ήταν τελικό πρωταθλήματο, Παρόλο που προηγήθηκαμε, εντάξει, πολλοί λένε γιατί η ομάδα δεν έκλεισε του χώρου. Δεν σου εγγυάται, και εγώ βλέπω το στο ευρωπαϊκό, πρωτάθλημα, ότι ήδη και πρόσφατα η ομάδα που λέω η Σαλαμίνα κέρδισε 3-0, έκαμε αμήνα. Μετά είδαμε ότι το παραλίμνη έβαλε 3 γκολ και σοφάρισε το παιχνίδι. Με δέκα, δέκα πέντε. Δεν σου εγγυάται κανένα ότι αν βάλεις γκολ και επιστρέψει και. Να κρατήσεις. Μπράβο. <laughs> <laughs> δηλαδή, μπορεί να σου κάνει μια, ένα στιμένο, μπορεί να σου κάνει ένα κόρνε, μπορεί να σου κάνει ένα φόλο έξω από την περιοχή. Μα... Υπάρχουν άλλοι λόγοι να φάει πάλι <laughs> γκολ που η στιγμή που βρίσκεσαι. Εγώ, εγώ διαφωνώ, διαφωνώ, όχι διαφωνώ κάθετα, με τούτο να κάτσω πίσω. Υτάξει. Δηλαδή, αν πω, υπάρχει πώς... τρόπο και τρόπο, φαντάζομαι. Όχι, να μιλούμε για ένα παιχνίδι το οποίο. Πρώτα λεπτά που προηγήθηκε ο Απόλαιονα. Ήταν πολλά σύντομα, ήταν στο 11 λεπτό. 11 λεπτό. Είχε ένα αρκετό χρόνο. Δεν Αν ήταν τελευταία 5-10 λεπτά που να πράξει το 1-0. Εντάξει, πάλε... Άξε, πήγαμε ένα αρκετά πίσω. Και πάλι, και πάλι να σου πω κάτι. Εγώ δεν μπορώ την ομάδα μου την οποία να, να κερδίζω να με δύο ένα πω. Ένα ρίσκο. Να αφήνω τον θερμόφυλακα να ξεκινά, να έρθω να φέρω την ομάδα μου πίσω, αφού αυτόματα έμπαιγα στο μισό το δικό μου. Αυτόματα. Και δε, σωστά, Μαρή, και το παιχνίδι, διότι τώρα έρχεται πίσω το παιχνίδι σε μένα και σε εσένα, να είναι πολλέ φορέ που το ανάλυσε. Δευτό, ήταν, ένα, ήταν η ποιότητα του δεκαμασκού, να το πω, διότι τα δύο τελειώματα του ήταν εξαιρετικά. Πούτε σπάσει του τελατόρε, θυμούμαι τώρα. τώρα θυμούμε, που έρχονται πίσω, αλλά ακόμα έστω και στο 1994 μετά που είχα μια ευκαιρία να το Αποέλ, και αποβλήθηκε να ευκαιρία μόνο του. Έκατσε η του και yeah. σου μέτρα πάνω από τα τετράγωνα, σαν αμυντικό, σε έτσι. Σα τη μέρε. Ταυτόρμητα. Όπω είστε, μα πότε να σταματήσει αυτό. Θα yeah. μπορούσε yeah. να γίνει yeah. <laughs> Αν ήξερε ότι ήταν, μόνος, ήταν, ήταν, ήταν... μόνο ήταν... του, ήταν να σταματήσει ο Βάλτερ. Ήταν μόνο του, δεν Ήταν, και λάθο το πρώτο μαρκάρισμα που πάσχε τον 10 Μάρκο που το. Ήταν πίσω, πίσω. Έκαμε λάθο τοποθέτηση. Εντάξει, το ποδόσφαιρο υπάρχουν τα ε, λάθη. Ε, ναι, αν ναι, ε, ναι, είναι... δεν γίνουν, λάθη, αν δε γίνουν θα... λάθη, δεν θα μπουν γκολ. Ε, Λέω το διότι α πούμε μπορεί να κατηγορήθηκε ο Απόλυτονα ότι είχε το τελευταίο παιχνίδι και γίνηκαν λάθη. Αλλά ακόμα έστω και στο 1994 μπορούσε να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε. Απλώ εν, 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 εν τω που λέω ότι να σε την κουβέντα μου με την οπισθοχώρηση. Ναι. Γιατί ο Σοφρόνη κατηγορήθηκε ότι. Ε, ενε ενε, ήταν ανοιχτή η ομάδα του. Είναι η φιλοσοφία σου και κάθε τρόπο. Εγώ, παραδείγμα, αφήνω στο Απλό, αν δεν μπορούσα να το δω. Δηλαδή, δεν μου άρεσε και σαν ομάδα. Μετά προς το... Και, και με Σοφρόνη μέσα. Ναι, Συνάχεια. και με Σοφρόνη στην αρχή yeah. δεν ήταν. Yeah. Ε, Απλώ όμω. Ε, με... Μήπω και εσύ συγκρίνει την ομάδα του 16-17. Όχι, εγώ, εγώ εντάλλω στο, το, έβλεπα. Πρώτα απ' όλα ήταν η φιλοσοφία του, του Σοφρόνη. Όταν ήταν ο Σοφρόνη, δεν ήταν. Σοφρόνη. Μπορεί και ο Σοφρόνη σε την περίοδο να επηρεάστηκε με τον το πράγμα που είχαν τα πρωταθλήματα. Θελε... Ναι, μπορεί να επηρεάσει. Λέω ένα παράδειγμα. Έφταμε. <Σεθαμε>. Ναι, <κέφελαιο> ναι να ρωτώ το. Όχι, με εμένα. Όχι, συζητώ και το. Μπορεί να επηρεάσει. Αλλά δεν ήταν όμω η οπισθοχώρηση εκείνη που λέει, α πούμε, ξέρει, τα μπουρώθηκα πίσω. Έλεγχε το παιχνίδι. Ναι. Έλεγχε το. Δεν έφανε την πίεση. Εντάξει, θα σου πω, η φετινή χρονιά ήταν πολλά παράξενε. Προ, Αρ... προχωμένη από μια αναπραξία είναι 6-7 μηνών. Ναι, για όλε τι ομάδε. Για όλες τις ομάδες, παρόλο που έγινε μια εξαιρετική δουλειά στι πλάτρε, ε, νομίζω ήταν πρώτη φορά που δούλεψαμε με την ομάδα αν τόσο διάστημα, αν τόσο προετοιμασία, αν τόσο χρόνο στη διάθεσή μα. Ε, σίγουρα δεν είναι κάτι κρυφό ότι σίγουρα επηρεάζουν οι προηγούμενε χρονιέ. Λέει ότι αυτή τη στιγμή είναι η φετινή χρονιά. Ναι, μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα. Αν βλέπεις και το αποτέλεσμα, αν έχει όπω ήταν και βρει χώρους να χτυπήσει το αντίπαλο και να βάλει όσα πιο πολλά γκολ να ικανοποιήσει τον κόσμο σου. Αυτό μπορεί να το κάνει. Αλλά είπαμε ότι στη φετινή χρονιά ήταν να ξεκινήσουμε έναν πλάνο για να παίρνουμε ένα αποτελέσμα. Ναι. Αυτό ήταν ο στόχο μα. Εντάξει, γιατί εφίαμε, εχάσαμε. Εχάσαμε που είναι Α, τώρα δυο Ναι, εντάξει, ήταν ένα αποτέλεσμα που Shop. σίγουρα. Σίγουρα. Αλλά και όταν το διάστημα η θα έπαιζε πάρα πολλά καλά και δημιούργησε σε όλους πολλά προβλήματα. Ε, ε, Κέρδισαν και χαρε, ε, από άλλους αντιπάλους. Έφερε δύο-δύο μετά από ΑΠΟΕΛ. Mm. πρέπει έν, εδώ με την Ομόνια να πιάσει τη δεύτερη αγωνιστική καλύτερο Από αποτελέσμα. Mm, ναι. Έχασε ναι, ένα μήνες νομίζω. Έχει για δύο ζόρκα. Ναι. Ήταν εξαιρετική. Οι αρχέ τη χρονιά, οι ομάδε οι νέες και έδειξαν το. Δεν είχαν μεγάλε αποστάσει που τις μεγάλες Καμιά μεγάλη ομάδα δεν εξεχώρησε γιατί Λόγω τη πανδημία δεν υπήρχαν έδρε, ήταν ε, παιχνίδια χωρί κόσμο Όπω είναι παιχνίδι προπόνηση. Και έτσι. Και υπάρχει ο θουσιασμό τη νεοφότης τη ομάδα να παίξει μπάλα. Να... Ναι, λεπτομέρειε. Δηλαδή, ε, βλέπει ότι κάποιοι ποσοστέ είχαν κίνητρο να δείξουν ότι. Είμαστε... Μπορούμε να πάμε σε πιο ψηλό Είμαστε επίπεδο. Εγυίζαμε. Και όπω είδαμε, ότι κάποιοι που ήταν στι ομάδε βλέπουμε ότι. αρπάξαν την ευκαιρία. Έπιασαν ευκαι... την ευκαιρία και τώρα βρίσκονται σε... με τι μεγάλε ομάδε του Ναι. Εν τούτον, νομίζω είναι και μια σεζόν η οποία φέτο είναι να γίνονται πολλέ μετακινήσει που. Στα... Ό, εισαγωγικά μικρέ ομάδε σε μεγάλε ομάδε. Μικρέ ομάδε σε μεγάλε ομάδε όπω τα τελευταία χρόνια πάντα πιέναμε από το εξωτερικό να ψωνίσουμε. Εντάξει η λύση από την Κύπρο σίγουρα είναι πιο safe. Ναι. Αλλά... Ξέρει τι παίρνει. Ναι, αλλά υπάρχει και το άλλο. Από τη μικρή ομάδα στη μεγάλη η ομάδα. Η μεταπίδηση για μένα. Πόσο ε, ευκολέ εύκολο είναι Ο, ο κόσμο. Ναι. Η πίεση. Ε, υπάρχουν τα δεδομένα. Γιατί άλλο να ζει στον κόσμο του Απόλα, το Αποέλ, τη ομόνοια, ναι. τη ανόρθωση, που είναι απαιτητική, τη ΑΕΛ, τη ΑΕΓ, αυτέ τι ομάδε που έχουν κόσμο για να πάρουν στο ύπεδο. Και άλλο να είσαι σε μια ομάδα που είναι ο κόσμο 150-200. Ναι. Γιατί ναι. κακά τα ψέματα ότι οι ομάδε τη νέα χρονιά είναι να θέλουν να κάνουν πρωταγωνιστικού στόχου. Και θα είναι πολλά πιο δύσκολο το πρωτάθλημα με παραπάνω απαιτήσει. Γιατί αυτό το έξτρα εισιτήριο ναι. έδωσε κίνητρο σε κάποιε ομάδε να διεκδικήσουν πράγματα στην ναι. φετινή χρονιά. Και νομίζω να φανεί στην πορεία. Και α μην ξεχνούμε ότι του χρόνου θα έχουμε πέντε ομάδε που είναι να. Και δώδεκα ομάδε. Οι πέντε να πάνε Ευρώπη. Σχεδόν, <σχεδόν, <σχεδόν, <σχεδόν> το 50% θα πάει στην Ευρώπη. Ναι. Άρα <σχεδόν> σημαίνει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Όλοι θα θέλουν και θα επιδιώξουν κάποιε ομάδε οι, οι οποίε χωρί να υποτιμούμε καμιά ομάδα να προσπαθήσουν να παραμείνουν στην κατηγορία. Και οι άλλε όλε να πάνε οι 7, 7 ομάδες που μπορώ να σκεφτώ τώρα στο μυαλό μου ε, Πάφος, Ολυμπιακός και οι, ο, οι Big Six, οι άλλες. Ναι, 8 ναι. ομάδες. 8. 8. 8 Γιατί αμα... σίγουρα το ΑΠΕΕΤ θα επιστρέψει. Ναι. Ε, Ομόνια, ΑΕΚΑ, ΕΛΑ, Ανόρθωση, ναι, Απόλλωνο, 8 ομάδες. Ολυμπιακός, αυτή η εξάτα που, που βρίσκεται τώρα συν του Αποέ της ΠΑΦΟΥ που σίγουρα οι προπολογισμοί τους ένα, 8 μάδε. Και ακούμε ότι και ο Άρη θα κάνει ένα Υπάρχει μεγάλο. Υπάρχει κάποιο επενδυτή. Υπάρχει ένα επενδυτή εκεί που σίγουρα θα γίνει. Σίγουρα να επενδύσει και να προσπαθήσει. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Να τον κόσμο. Φυσικά να επανέλθει ο κόσμο. Παίζει ρόλο ο κόσμο. Βάσο μου παίζει μεγάλο ρόλο. Ξέρω το. Εγώ να σου πω στη φετινή χρονιά όταν πήγαμε στην ΑΕΚ. Όλοι οι άνθρωποι εκεί στην ΑΕΚ του έλειψαν ο κόσμο. Η δυναμική του κόσμου μέσα στο αρένα ήταν μεγάλη στη φέρνη χρόνια η αποσία του κόσμου στη Λαρνίκα. Ε, γιατί η παρασφαίρικα. Yeah. Δεν είναι το ίδιο όπω το, το τσίριο. Γιατί yeah. το τσίριο δεν είναι ποιο είναι Αν κλείσουν τα φούτα, οι μην είναι πachτι, μιλούμε με Να ξέρει όμω το πράγμα που γίνεται τόσα χρόνια στο τσίριο, μόλι ανοίξει το νέο το στάδιο, το λίμα στο αρένα θα δείτε πόσο θα αυξηθεί ο κόσμο στα γήπεδα τη Λεμεσού. Σίγουρα. Θα είναι έναν κίνητρο για τον κόσμο τη Λεμεσού. Σίγουρα και ο Απολλονίστα και ο Αελίστα πιστεύω. Του Αριανό, και τούτη με τον Άρη, ειδικά ο Πολωνίστα και είναι τριάλι, θα επιστρέψουν και θα αγαπήσουν το γήπεδο. Βλέπουμε στα ευρωπαϊκά. Ακόμα είναι και εντό. Ό,τι και, και να βγει. Εντάξει, εμεί βάλουμε το λίμα, όχι λέμε Ό,τι και ναυκή, θα, είναι, νάχει, θα, νάχει, θα νάχει. είναι ποδοσφαιρική έδρα πρώτα απ' όλα. Όπω είναι, κάτι... είναι το Αντώνης Παπαδό. Στη φετινή χρονιά, εμεί που ξεκινήσαμε την χρονιά, παίξαμε με την αόρθωση στον Αντώνη και ήταν ένα τέρπι, τέρπι. Αει, Προηγήθηκε, ένα τεριά, προηγήθηκε ναι. η ανορθωση... Εντάξει. Αν το μάτσο το πέναρτι, που το. Ναι, που... Με το Ναι, θέμα. <laughs> το θέμα το μεγάλο που έγινε... Σουσουρο. Ναι. Σουσουρο. Ναι. Σουσουρο. Ναι. Ε, νομίζω ότι το Αντώνης Παπαδόπουλος στο αρένα ήρθε να είναι ποδοσφαιρικά γήπεδο. Τώρα ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει πίσω στο Γασίπη. Ναι. ε σημαντικό, η δόξα θα πάει στο γήπεδο, θα είναι όλα ποδοσφαιρικά. Γι' αυτό δεν θα είναι εύκολο ναι. στα γουέι παιχνιδιά. Να πάει σαν σήμερα θα κερδίσεις εύκολα. Ναι. Yeah. Ε, Ωραία, θα... πολλά πολύ δύσκολο. Πολλά δύσκολο

μπαίνει σιγά σιγά. Όχι, θα είναι πάρα πολύ. Θα είναι πάρα πολύ καλά. Και θα είναι χωριτικό έστω των 8-10 χιλιάδων. Νομίζω είναι παραπάνω. Νομίζω ε, 13, νομίζω. 12 <σχ> ή 13. Ε, ε, να το ζήσουμε, ελπίζουμε να το ζήσουμε. Χτύπα ξύλο, ρε, να το ζήσουμε, να διότι <σχ> η αλήθεια να λέγεται που είναι λέμε σε ένα γήπεδο έτσι και μπορεί και μπορεί να στήχησαν και τίτλους. Σίγουρα στι έχει εντύπωση και στι δύο μα. Σε τον Απόλιο στην γεννιάει. Σίγουρα, γιατί έτσι, <λεγράφη> όταν παίζε κάποια παιχνίδια κρίσιμα τελική. <λεγράφη> ε, δεν ήταν η έδρα. <λεγράφη> ε, καμιά σχέση. Όταν έχει πάνω γύρια και είναι ε, 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 μακριά. Ε, δεν ε, ε, υπάρχει. Ε. Ε, η πίεση να βάλει όπω το κάνει η πίεση από ένα παπαράκτημα. Και ξέρει ότι βάζω στην Κύπρο μετρά πάρα πολύ. Ειδικά εμεί που είμαστε σε αυτήν τη χώρα, σκέφτομαι να έχει τον έλεγχο πίσω από μεγάλη κουβέντα. Του διαιτητέ. Χωρί να το θέλει. Χωρίς... Χωρί να το Βάλει έδρα. Είναι... Τον θα... έζησα το... όταν παίζαμε ευρωπαϊκά στο αρένα. Ναι. Ένα απίστευτο. Νο... Την πίεση που μπαίνει Για πάνω στο, αυτόν από στο αρένα. Γι' αυτό είναι πίεση ο Απόλυνα στο αρένα. και η ΑΕΛ να παίξει στο αρένα. Και η ΑΕΛ. Νομίζω θα του βοηθήσει πάρα πολύ. Και είναι ποδοσφαιρικό. Παραπάνω το... από το γάσιμπι.

επειδή περιμένουν το τόσο πολλά οι πόλοι τη θα το σέβονται κιόλα το ήλιο. Δηλαδή, νόμιζε... Πρέπει να είναι εγκληματίε να έρθουν και να το καταστρέψουν να. Να να όταν το Το ότι, σαν να απολύσει, σαν το απολύτω, το πόσο που μπορεί μέσα σε ένα γήπεδο να παραφέρεσαι, και να σύρνει, και να κάμνει, και να θυγάζει. Ένα γήπεδο δικό σου νιώθει το παραπάνω. Μιστεύεις και να το ότι. Ρε... Ναι. πιστεύει ότι ένα λόγο που η ομάδα του ΑΠΟΕ έχει αυτέ τι επιτυχίε είναι στα ευρωπαϊκά. Ήταν αυτό ο κόσμο που πήγαινε στο Ήπεθρο. Εγώ ήρθα <_ Camping> αρκετά παιχνίδια ευρωπαϊκά. Ήταν απίστευτο. Φαίνεται στα λεπτό. Ναι. Μεγάλη δύναμη. Είναι το κίνητρο των ποδοσφαιριστών. Μιλά μόνο ποδοσφαιρικά. Δεν μιλά για οτιδήποτε εκτό ποδοσφαίρου. Ναι. Είναι όταν, όταν, υπάρχει κόσμο στο γήπεδο. Για να, μένα εσείς δεν είναι... διατελέσατε δηλαδή, ποδοσφαιριστέ να μπαίνει σε να ένα γήπεδο γεμάτο και ποδοσφαιρικό γήπεδο. Δηλαδή το γάσιμπι είναι, είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο. Είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο. Και νιώθει ναι. την ατμόσφαιρα σαν παίζει μπαλά. Σηκώνει. Έκαμε σε πιο φορέ πιο δυνατόν, δεν είναι. Ναι. Μα πρώτον δεν, δεν νιώθει Κίνα όλα που έτσι ζούσε. Πριν, το, πριν, τον κόσμο. Ναι. Άγινε να μπει ο άλλος α, στι αρχέ να σου πει τα δικά του. Εσύ είσαι φόκου στο παιχνίδι σου. είναι ωραία πράγματα. <συσιακά> δηλαδή χωρί κόσμο, που ζήσαμε στη φετινή χρονιά. Μακάρι να με ξαναρτήσει. Μακάρι, <συσιακά> εύχομαι η φετινή χρονιά να ξανεπιστρέψει ο κόσμο. Όσο πιο πολλοί κόσμο μπορεί να το κάνει. Τώρα το και με την κάρτα φιλάθλου. <συσιακά> τώρα. <συσιακά> <προβλήμα. Ακόμα συσιακά> Ακόμα... Γιατί μόλι φύγει ο κορονοϊό. Ακόμα ισχύει το θέμα τη κάρτα φιλάθλου το οποίο επηρέασε Πάρα Και από Λονάν και yeah. από ΕΛ και ΑΕΛ περισσότερο και να από όλε τι. Έχασε το <στον> του εα... <ος> μαχητέ. <στον> ναι, έχασε του μαχητέ η ανορθωσία. Αλλά επειδή δηλαδή έγινε μια καινούρια αρχή με τον Τιμούρ, ναι, ναι, ο κόσμο ήρθε πίσω. Και η αστυνομία είχε ενερθεί πίσω. <στον> δεν τι δεν επηρέασε τόσο Όχι, <στον> πολύ. Οι, οι τρει ομάδε επηρεαστήκαν πάρα πολύ. Περισσότερο από όλου και αν όρθωσε το έδρα τη με του μαχητέ εκεί, σίγουρα δίνει παραπάνω δυναμική. Ε, βέβαια, άλλο ε, παλμό, άλλο ε, ρευστό. Ναι. Ε, διαφορετικό. Αλλά οι τρει ομάδε του ΑΠΟΕΤ και οι δύο τη Λεμεσού επηρεάστηκαν πάρα πολύ. Ναι. Και διαρωτούμε τώρα που να ανοίξουν τα γήπεδα, τι είναι να γίνει με το θέμα. Δηλαδή, αφήσαμε το σε ένα μισή χρόνο που ήταν η πανδημία, κανένα δεν ασχολείται με την κάρτα φυλάθρων. Να ανοίξουν Άξι, τα γήπεδα. Εντάξει, όπω το εμβόλιο. <laughs> Όταν βάλει τα δύο εμβόλια <laughs> και δείξει αμέσω ε, το ίδιο πράγμα. <laughs> Έτσι δεν μα να μα περάσουν. Ε. ε. Να πω εντάξει, ε, παιδιά, πάει να κάνουμε και κάνει αφού κάνουμε τα ούλα. Μα είναι ανένδοτη. Οι ούλτρα, οι φανατικοί είναι ανένδοτοι στο να δώσουν τα στοιχεία ή οτιδήποτε. Αφού τώρα βάσω μου για να μπει στο γήπεδο, πρέπει να εμβολιαστεί τα δύο εμβόλια, θα δείχνει το. Ότι το ίδιο πράγμα. Τα στοιχεία σου με τον εμβολιασμό σου. Το... θέλουν

ναι. ναι, με ο Κίξλεϊ. Ναι. Παίξε στην ΑΕΚ. Ωραίο. Ωραίο τύπο. Ωραίο τύπο και ωραίο παίχτη. Ναι. Να, ήταν ναι. γλίωρο, ήταν. Ήταν απίστευτο το ένα εναντίον ενό. Ήταν για σάρκουλα του. Ήταν τότε πριν να φύγει να πάει στη Μέταλλουρκ, νομίζω. Ναι, ναι. ναι, ναι. Ε, τώρα αναφέραμε το Κίξλεϊ. <laughs> Είχαμε μια κουβέντα που ξεκίνησε όταν έρχομαι για Κίξλεϊ. Αεκ. Επίεσε μια περίοδο που η ΑΕΚ Ηταν στα κάτω τη, να το πω ε, έτσι. Ξεκίνησε, νομίζω με μια ισοπαλία. Να δεν κάνω λάθο. Όχι. Ξεκίνησαμε με την αέρ. Ένα-δύο το... με την αέρ. Ναι. Και μετά ξεκίνησε μια πορεία 5-6 αγωνιστήρια που δεν ενδεχόσασταν κόλλε. Παίρνατε τα αποτελέσματα που θέλατε. Και με καλό σκόρ. Και με καλά σκόρ εντυπωσιακά. Και καλό ποδόσφαιρο. Ναι, ε, ήταν αυτό το... <laughs> το πράγμα που έχει δω δο, και λίγη ελπίδα στον κόσμο της έχει ότι μπορεί για κάτι παραπάνω. Παρόλο που όταν ξεκινήσαμε, ήμασταν τρει βαθμού από την τελευταία θέση, ήμασταν έκτη, από την δέκατη θέση νομίζω, ήμασταν και, και τέσσερις πέντε βαθμού από τι ομάδε που μπορούσαμε να πιάσουμε ένα ευρωπαϊκό νησιτήριο. Εντάξει, αλλάξαν κάποια πράγματα, μπήκε, μπήκαμε και δώσαμε τη δική μας φιλοσοφία, άρεσε στους προσεστές, γι' αυτό να αντιδράσαν και εύκαλα αυτά το τα αποτελέσματα. Ναι. Ε, σίγουρα στην πορεία άρχισε και ο αντίπαλος γιατί αλλάξαμε το σύστημα μας. Σιγά σιγά άρχισαν και οι αντιπάλοι και αυτή και πίεση, αν δεν κάνω λάθο, τώρα κούνται ένα και παιχνίδια. Πίεση ψηλά να κάνουμε έναν αντίπαλο στο ναι. λάθο. Ναι, ναι. ναι. Ζω... Και βάλαμε αρκετά γκολ που ήταν ναι. το κομμάτι. Και κερδίσαμε πολλά που ήταν των τρόπο παιχνιδιού. Και άρεσε να του προσφέρετε. Εντάξει, στην πορεία αν κάποια πράγματα. Τι δεν ήταν μαζί... το αποτέλεσμα που πήρε πίσω του την προσπάθεια να θυμάσαι ποιο παιχνίδι ήταν. Που... Το παιχνίδι με την ομόνια. Το 3-0. Ήταν το, παιχνίδι αρένα. στο αρένα. Παρόλο που. Ήταν Πάρα πολύ καλή. Τρει ευκαιρίε για μόνο. Μπράβο. ήταν, το... παιχνίδι. Τρία, τρεις φάσεις, τρία γκολ, έκαμε ενέντεκα τελικές στο στόχο, έκαμε απίστευτο παιχνίδι ο Φαπιάνο και στα δυο παιχνίδια. Στο δεύτερο παιχνίδι, ειδικά, για χάρη συζήτηση και αστείο, που παίξαμε στο γάσιπί, εγύρισα... Μα το ένα μηδέν 0 ήσουνε εσύ Στο γάσιπί, uh, Ναι, Τα Συναι δοκάρια, ναι ό, Ήμουν εγώ Όχι εγύρισα... το τελευταίο στο ΓΑΣΙΖΙ το, ναι. στο ΓΑΣΙΜΗ ναι. Έπιασαν κάτι πράγματα Απίστευτο Ναι Και εγώ έτσι έγινα στον πάγκο και είπατε ο Λουγκρίδη πουλάτε τον να ησυχάσουμε. <laughs> 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 γίνεται. Μαζί μου, ειδικά τα δύο παιχνίδια που είμαστε πάρα πολύ καλοί, έκαμε ε, υψηλού επίπεδου. Ήταν ο MVP, πράθυρο, ε, εμάς, ήταν yeah. με διαφορά. Ήταν, ήταν yeah. Παρόλο yeah. που στη φετινή χρονιά είχαν αρκετά καλού τερμόφυλακτε. Yeah. Ναι. από όλε τι ομάδε. Και τη ανορθώση και το Ολυμπιακό. Ακόμα ε... και ο Μόλ που παρήχθη μόνο τραυματισμό και ήταν πολύ Ναι. Και ο Δημητρίου. Και ο Σικόρσκ. Ο... Και τη ΑΕΚ. Και... Όλοι οι τερμοφύλακε έκαναν. Και τη Πάφο είναι πολύ καλό τερμοφύλακα. Ο Ρούτκο. Δεν είναι, λέω όλοι οι τερμοφύλακε. Αλλά... Τι ο νεοφύτο ο Μιχαήλ. Μπρά. Όλοι. Απλώ τη φετινή χρονιά εξεχώρησε πάρα πολλά ο Φαβιάν. Ο Φαβιάν. Είδα σε κέρια παιχνίθηκια, έντια έπου κράτω. Εδώ σε βαθμούς σημαντικούς. Εντάξει, παίζει χωρίς ρίσκο. Δύσκολο να παίξει το παιχνίδι του ε, ε, Μπίλταπ. Εντοχή του. Λόγω νύψους. Ναι. Αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία που καλύφθηκε Νομίζω αν είσαι και το build-up, δεν στην ομόνια. Ε, ούτε στην ομόνια, ούτε, ούτε σε ένα κάτω. Λεμπά... Το... μια μεγάλη καριέρα. Διαίμανε, δηλαδή, το CV, ήταν δηλαδή, και πέρασε από την πόρτο, νομίζω. Εντάξει, επέρασε και εντός Ενίξερα. το πράγμα που στην ατυχία της ομόνια, ε, φάνηκε το... εντυχή ρε. Ναι. Ε, φάνηκε εντυχή. Δεν είχασε 2-3 τερματοφύλακες. Και μέσα την ίδια εβδομάδα, όχι, Ζόχο Παναγίτσε. Έχασε τον Ζόχο και τον Παναγίτσε την ίδια εβδομάδα. Ναι, μπράβο, και στην Φαπιάνο. Φαίνεται ότι. Να πιένει να έχουν το διοικητήριο, να κάνει αίτηση. Κύριε, θέλουμε να βάλουμε τέρμα σήμερα. Και να την παίρνετε, αν την δεχτεί, καλώ. Ήταν το 0-3 δηλαδή το αποτέλεσμα με την ομόνια. Ναι, γιατί είχαμε και αυτόματα μετά είχαμε ένα άλλο αποτέλεσμα αρνητικό και ξέρει η ψυχολογία πήρε την ομάδα κάτω. κάτω με ναι, μακρύθηκα... γιατί, γιατί, ξαφνικά έκανε προσπάθεια, προσπάθεια, προσπάθεια για να αυξήσει, με το πρώτο λάθο. Ναι, γιατί ναι. υπήρχαν πολλέ ομάδε στη διεκδίκηση εκείνο το διάστημα. Όποια ομάδα έκανε μια νίκη, έφτιανε τέταρτη, ναι. ναι, πέπτη, έβδομη, ήταν όλε κοντά. Σαν το επίπεδο για με τι ποδοσφαιρικά οι παίχτε, ενώ ΑΕΚ. Κάπου όμω, εγώ νομίζω ότι είπα το κι άλλε φορέ ότι ε, Κάποιο έκλεισε ο κύκλο του στην ΑΕΚ. Πριν εννοώ και πριν πάει σε εσύ, εννοώ Όχι ότι. Εγώ για μένα έτσι έβλεπα ότι ε, πλέον κάποιοι παίχτε με στην ΑΕΚ δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Τάξη, Τούτην, η ή, μου. Ή, ή, έχω, λόγω αγώμη. ηλικιακά ή λόγω απόδοση. Ηλικιακά, απόδοση, πολλά χρόνια, όλα τα πράγματα. Εντάξει, όταν πα σε μια ομάδα. Ξέρει ότι αναλύει την ομάδα και βλέπει τι αδυναμίε. Αν πάει στην ομάδα και επίση, αυτή τη στιγμή, ότι το ρόστερ αυτή τη στιγμή ηλικιακά δεν μπορεί να σου προσφέρει, σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να κάνει να να κάποια πράγματα μέχρι να τελειώσει η χρονιά. Ναι. Γιατί είδαμε ότι στη φερή χρονιά, πώ οι παίχτε έχουν αποχωρήσει. Ναι. ήταν δεδομένο ότι από την αρχή τη χρονιά η ομάδα δεν χτιστήκε όπω έπρεπε να χτιστεί. Και για να μην βγάλουμε τον εαυτό μα έξω. Και εμεί στο Γενάρη μπορούσαμε, παρόλο που φέραμε προσφεστέ που είχαν αγωνιστικά λεπτά, δεν πήραμε. Μπορεί να είναι καλοί προσφεστέ, αλλά δεν πήραμε αυτά που θέλαμε να πάρουμε. Τους που του προσφεστέ. Που αυτού του προσφεστέ πριν του ζωέ. Ναι. Και ίσω ένα κομμάτι που είναι ευθύνη και για εμά που δεν φέραμε να δώσουν το κάτι παραπάνω. Το κάτι παραπάνω. Παρόλο που ήταν όλοι οι που είχαν στι ομάδε του αρκετό χρόνο συμμετοχή, ήταν έτοιμοι, ήταν έτοιμοι, κάποια πράγματα δεν του ευκήγαν. Συνόμως... Εντάξει, ω που είναι τζι προσαρμογή, ναι. που να τη... αν, να αυτοί πώς... Πώς... αν αυτοί οι προσφεστέ μπορεί την επόμενη χρονιά να έχουμε αρκετά παραδείγματα. Όμω τη δεδομένη στιγμή, εντάξει, ήσουν κάποιε περιπτώσει που ήταν κλειστέ και ξαφνικά εναβαγήσαν που ήταν αρφα επιλογή που προτιμήσαν να πα σε πιο καλό πρωτάθλημα ή, ή κάποιος που ήδη συμφώνησε μαζί μα και τελικά άλλαξαν την, απο, την απόφαση του και πήγαν να κλείσει κάπου αλλού. Ξέρει, κάποιε λεπτομέρειε που στο τέλο εστυχεί. η οι άνθρωποι εκεί έκαναν εξαιρετικά πράγματα. Εγώ προσωπικά από τη διοίκηση από του ανθρώπου τη ομάδα δεν έχω κανένα πάρα Αγαπούν την ομάδα του. Αγαπούν την πάρα την πολλά, πάρει. Δουλεύουν πάρα πολλά για την ομάδα του. Και ε... έχουν επιλέξει να δουλεύουν με τον τρόπο. Έχουν Ένα επί... τεχνικό ναι. διευθυντή να παίρνει τι αποφάσει στο Έτσι ναι, Έτσι, έτσι μάθαν. Εντάξει, στην περίπτωση την δική μου όταν συζήτησα με τον πρόεδρο, σίγουρα δεν θα υπήρχε αυτόν τον. Το κομμάτι. το κομμάτι. ξαφνικά στην πορεία. Εντάξει, συζητήσαμε, λέω του πρόεδρου ότι για καλό για την ομάδα μπορεί να το κάνει. Εγώ, ναι. εγώ βρίσκω όλοι απόλυτο και συζήτησαν το και μου βάσουν τελευταία. Να το δω εξ ολοκλήρου το ποδοσφαιρικό. Εντάξει, τότε να κοιμάστε εμείς σαν από έλτα μέσα. Κατηγορούμαστε σαν διοίκηση ότι επεμβαίναμε στι μεταγραφέ, επεμβαίναμε και η φούρπη τη διοίκηση σε γράφα μα ότι είμαστε. Ε, και το πολλά λέει ο Μάριο, λε το και εσύ, κάποτε είναι μια συλλογική απόφαση. Έτσι ε, 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 πρέπει. Έτσι να έπαιρνε, έτσι ε, να, ε, ε, να, ο Βάσο ξυπνούσε μια μέρα, και να έφερνε τον τούτο. Ένα ε, μη κάτσει να μιλήσει, Υ... Ε, να συγχυθεί τον πρόβλημα. Ναι. Ο τον νοβεί του. Υπάρχει ένα μηχανισμό σε όλε τι ομάδε. Ναι. Υπάρχει ένα τρόπο. Εντάξει, σε όλε τι ομάδε, εγώ δούλεψα σε δύο ομάδε. Η κάθε ομάδα έχει τον τρόπο λειτουργία τη. Και μπορεί να διαφοροποιηθεί με τα χρόνια όμω. Δεν σου φρόνει ποτέ. Σημαίνει ότι η ΑΕΚ τώρα δουλεύει με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί μετά από τρία χρόνια να δουλεύει με τελείω διαφορετικό τρόπο. Έτσι. Εμεί, σαν ΑΠΟΕΛ, προσπαθήσαμε όλους τους τρόπους, με όλου του τρόπου να Με σκάουτερ, με τεχνικού διευθυντέ. Ο το περικλή που ήταν συνεργάτη του. Εμεί, κάποια εποχή που αναλυτεί, με το σκάουτερ. Σωστά ή λάθο. Κοίταξε, στον Απόλαιο που πριν να αναλάβω εγώ ήταν σκάουτ. Ναι. Όταν και μετά όμω ήταν πολύ Εγώ... Ε, ήρθε συνεργάτη μου και είχαμε ένα ψωχή συνεργασία. Στον και... δεν αντό έπαιρνε τι αποφάσει, ο Φρόντ. Ήταν πάλι. Εσύ ζητούσε τα. Κοιτάξτε, μια απόφαση. Πάμε... Α, συγγνώμη που σε yeah. διακόπτω. Πριν να πάμε στον απόλυτο, επειδή ένα φιλτράρι τρέχει με τη γιατί ΑΕΚ του Γενάρη και μετά. Ο Απόλλωνας που εκτίστηκε από το Σοφρόνη και ο διοίκηση του Απόλλωνα Νιώθει τώρα πιένοντα πίσω ότι έγινε καλά στο χτίσιμο τη ομάδα, δηλαδή, όχι υπερποδοσφέ, ενώ ισορροπίε τη ομάδα. Όχι. Όχι. <laughs> Κοίταξε, άμα φεύγει που μια ομάδα αν είσαι πρώτο, νομίζω. Φύγε πρώτο. Ναι. Ναι, ναι νομίζω... που Α, πρώτο που <laughs> φύγει. Ναι, μια στιγμή που η ομάδα είναι πρώτη, <laughs> πρώτη <laughs> και, και, και με την Καμιώρη εντάξει είχαμε κάποιε απουσίε που το τέλο τη ημέρα εμφανίστηκαν ότι ήταν σημαντικέ. Ε, ήταν ο Σακέτη, ο Ρόπι, ο Αγκύρε. Ήταν ποσφαιριστέ που για μένα έδωσαν μεγάλη δύναμη και στην ομάδα. Αφήνει πρώτο τώρα, τώρα έτσι Ναι, μόνο εσύ και ο Ναι, Εσύ όπως έφτιαξα και μετά <laughs> Εντάξει, ξεφύγετε εσείς. Ε, ναι. Εντάξει, 2022, μεταγραφές είναι, για μένα είναι ρίσκο. Ναι, αλλά χτίστηκε σωστά πω... νομίζεις η ομάδα του, του Απόλλων. Ναι, πάρα πολλά. Δεν είχα οτιδήποτε παράπονο για τον τρόπο που χτίστηκε η ομάδα. Γιατί αν ξεχνάμε ότι αν ξεκινήσει από την αμυντική γραμμή μέχρι την επιθυμητική γραμμή η ομάδα χτίστηκε και ήρθαν παίχτες προσωπικότητες και όντι κινήκε ο Λάρσον εντάξει πολλοί χρόνο τον Λάρσον ότι δεν έπαιξε mm. δεν έπαιξε εντάξει εγώ έφυγα και μαζί μου είχε Βάλει δύο γκολ ή τρία, δεν θυμόμαι πολύ καλά. σω παίξει ο Φαντώνη Παπαδόπουλο, να σου πω ότι δεν ήρθε έτοιμο. Ε, ήταν ε, ήταν τελείω ανέτοιμο. Και αυτόν ευθύνεται ο ίδιο που επεσήμενε, επεσήμενε και τώρα. έχασε όλη την προετοιμασία. Ναι. Όταν άρχισε και παίρνε τα πατήματα του, νομίζω ήταν να είναι και αυτό μια δυναμική λύση στην επιθετική γραμμή όπω του υπόλοιπου. Γιατί βλέπουμε ότι η επιθετική γραμμή του Απόλωνα δεν αστερούσε κανένα ποσφέ αν τα σκεφτείς τους τέσσερις που παίζουν Θα σου βάλω πίθαν, την κοινή Τα πω ε, πέρσοπ Και βάλε πίσω τους ματέ για νιώταν ε, Οποιοςδήποτε άλλος Είχαν επιλογές πολλές ε, Τα πόλη Υπήρχαν πολλέ πολλές επιλογές Στο μέσο επιθετικό κομμάτι Δεν ναι, νομίζω να χτίστηκε λάθο η ομάδα Για μένα ναι. ε, Μετά το Γενάρη Σίγουρα δεν είναι δική μου ευθύνη Η ευθύνη τώρα, ήταν δική α? μου στην ΑΕΚ ο Γενάρη. Μετά δεν ήταν στο Απόλυν. Ναι, γι' αυτό δεν πια στο, στον Απόλυν του καλοκαιριού. Δεν ήταν δική σου ευθύνη, διότι μετά Εντάξει, ήταν στην Ελλάδα. Νομίζω, νομίζω στην αμυντική γραμμή είχαμε και σάλα και βαλετή. Και σαν Όχι, στο Στόπερ ήταν και ο Κατελάρη που έπαιξε ναι. στη θέση αν χρειάζεται. Στη... Ο Χάμπο. Ο, ο, χάμπος, ο ο και γιουσθε... αριστερό μπάκησε στον τον βασιλείο. βασιλείο. και δεξιά τον ο Πέδρο με τον ο Φιγιώτη. φιγιώτη. Με φιγιώτη. μπορεί να παίξει ο πίτα. Αν έμπαιζε με τριάδα να παίξει φούλμπακ ο πίτα. Ναι. Yeah. Yeah. Άρα ισορροπίε είχε... ήταν. Ήταν σωστέ Ναι, ναι, είσαι... είχε, είσαι... είχε επιλογέ Στο κέντρο υπήρχαν. Υπήρχαν οι ναι. Ήταν ο Σάσα, ο Ντένι, ο Σακέτη, ο Χάμπο, ο Ψύχα που εκ... ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στην προετοιμασία και ήρθε <συριακά> ένα σοβαρό τραυματισμό και πήρε <συριακά> τον πίσω. <συριακά> <συριακά> <συ ο ψύχα επέρασε βα... και, και έναν τραυματισμό σοβαρό, ναι, ναι. χιαστό. Ναι, επέρασε πέρασε ένα σοβαρό τραυματισμό. Θυμώ ότι ήταν για και πολύ καιρό. Ναι, ήταν ναι. κάτι πάνω στο αχύλιο, κάτι. Το ότι είναι αρήποδο δεν σε φρόνει έτσι. Επειδή ευ... είδαμε φέτο ειδικά να ξεπετάσσονται. Λοίζου, ο Τζονί Πέρσι, ο Κακουλή Πέρσι περισσότερο, ο Θεοδόρο στο Παραλίμνη, ο Ζαχαρίου, ο Ζαχαρίου πέρασε το Ανδρέου, ο Ανδρέου στο Όπερτο Ολυμπιακό, εξαιρετικό, ο Πίτα,

Ακαδημία. Νομίζω υπάρχουν κάποιοι υποσφαιριστέ που του είδαμε, που ήρθαν πάνω έκαναν προπόνηση και συνέχισαν να έκαναν και μαζί με τον κύριο Πετράκη προπόνηση τη φετινή χρονιά. Νομίζω ότι θα βοηθήσουν στη φετινή χρονιά για να στορώστε τη ομάδα και κάποιοι πρέπει να πάνε απ' έξω. Ό,τι έκαναν ο Πίτα ναι. για μένα πρέπει να το βλέπω θετικά. Okay

ε, πριν την τελευταία και είμαι με μείνω μόνο σε ένα παιχνίδι αδιάφορο βαθμολογικά και βλέπω μια σύνθεση του Απόλλωνα πριν το παιχνίδι μέσα από εσείς με όλους τους παίχτες περίπου παγωνίστηκαν διότι ένας νεαρός μπορεί να θέλει γενικά 45-90 λεπτά να το πω στα αγγλικά to shine να δείξει That's τι you. είναι Κυράξε. γιατί να πάω να βάλω που σου πω ε, και... εντοκίνητρο Μισό... Για... Συγγνώμη που σα Έτσι λέω το μόνο για τον κύριο Πέτρα. Μιλώ για προπονητέ που mm. περάσαν από τα Αποέλ που έκαναν το πρωτάθλημα yeah. και πήραν τελευταίε αγωνιστικέ και παίζαν. Εντάξει, είναι το κίνητρο που είχε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να αποδείξω ότι. Ό,τι και να αποδείξει. Εντάξει, παρόλο που άφηξε κάποιου ποδοσφαιριστέ έξω. Πάλι δεν βάλε με νεαρού. Ναι, μπήκαν. Εγώ θυμόμαι, παίζαμε ένα από όλα να... μαζί που είμαστε. Εσύ πρέπει να είσαι προπονητή. Πριν τον τελικό κυπελού. Ναι, έβαλε το 2-2 μέσα στο βάσιμο. Έπαιξε διαφορετική εντεκάδα που τον τελικό. Έβαλε εντεκά νεαρά παιδιά. Ήταν για καταλάβετε ότι το παιχνίδι είναι βάλε σκορά ο Βίτα. Το 2-2. Το 16 ευρώ πρόσωπο που Σε το 2-2. Εγώ να το πω διαφορετικά. Κατάλαβε τη Ναι, θα το ερμηνεύσω διαφορετικά. Εγώ δεν θα περιμένω έναν ταλέντο το οποίο έχω δύο-τρία ταλέντα τα οποία ξεχωρίζουν τη Ακαδημία με ότι πού του έχω που του εχω μαζι μου. θα περιμένω να έρθουν τα τελευταία θεκιοπαιχνίδια για να του βάλω απ' έξω 90 λεπτά. Τι θα κάνω, α το εξηγήσω εγώ. Ναι, αγαπητέ μου, Εγώ θα του έχω στην αποστολή πάντα. Πάντα. Μα μπορεί του. Ναι. Την με. ώρα που μπορεί να μου δοθεί ο χρόνο να τον χρησιμοποιήσω για 15-20 λεπτά, που, που μπορεί να βρεθεί τόσο χρόνο, θα το χρησιμοποιώ. Λέει στο δωράδι ότι όμω ο Σοφρόνη ή ο Βάσο που καθόταν στον πάγκο είναι να γυρίσει ένα δήμα τώρα. Φίλε, Πρέπει το... να <σχετί> κρατάξει ισορροπία. Ναι, αλλά και πα σου πάρει να Αυτή τη στιγμή <σχετί> ναι. είδαμε. Λέω σου το παράδειγμα που ανάφερε τα ταλέντα, τα εξαιρετικά ταλέντα τη ομονέα. Γιατί εγώ ο Πίτα για μένα. είναι ταλέντο πλέον. Ένα ταλέντο. Είναι τεγειωμένο προσφεστή. Ε, καμιά σχέση με τους προσφέστες τους νεαρούς της ολοκληρωμένος, όχι μας ολοκληρωμένο που σίγουρα ακόμα έχουν να βελτιώσουν πράγματα αλλά βλέπουμε ότι έχουν το κάτι παραπάνω που μπορεί να τους να δείξουν και να κάνουν σε μια εξαιρετική καριέρα και είδαμε ότι ο Μπέκρετ τους χρησιμοποιούσαν την περσινή χρονιά αρκετά λίγο δεν ξεκινούσαν. Νομίζω ήταν η μόνη ομάδα που πολλά παιχνίδια ήταν χωρί Κύπριο. Ναι. Φέτος Αλλά ε... έρχνε του σε κρίσιμα παιχνίδια. Ναι, ναι του έδινε την ευκαιρία. Φέτο ναι. ήταν ακριβώ αντίθετα. Είχαν παιχνίδια που ξεκίνησε με. Λοίζου, Τζονή. Με 8 νεαρούς ναι. νεαρού προσφεστέ. Δηλαδή, επιάσαν τη ψυχολογία του πρωταθλητισμού. Δεν πήγα στον αγωνιστικό χώρο και δείξαν ότι μπορούν να ανταποκριθούν. Ναι. Είναι σημαντικό τούτο το πράγμα ότι τα αγωνιστικά λεπτά. Γιατί. Μα γι' αυτό λέω ότι να του δώσει κάποιου νεαρού για τα 10-15 μισή ώρα παιχνίδι, μπορεί να σου δείξει τι μπορεί να σου δώσει που μπορεί βλέπεις μες Όμως, όταν τους βάλεις, να μην το βλέπει μέσα στι προπονήσει. Όμω, όταν του βάλει, να πάρει τα αποτελέσματα. Όταν δεν πάρει αποτελέσματα. Ε, ναι. Γι' αυτό μιλώ όμω και σε αδιάφορο παιχνίδι βαθμολογικά. Εντάξει, επειδή ήταν Για το τελευταίο. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι. Εντάξει, ήταν με μια ομάδα που ήταν να διεκδικήσει στο πράθυμα. Ε, ε, ναι. Εσύ από την πλευρά του προπονητή εγώ καταλαβαίνεις το, το σκεπτικό. Από ναι, ναι. την πλευρά του βάσου που κάθεται επόξω θέλει να δει του νεαρού τη ομάδα, ο φιλάθλο. Εντάξει, ναι. αν πήγαινε στο δεύτερο παιχνίδι, γιατί αναθυμούμαστε καλά ότι μπήκε και κόσμο το είπε. Ναι. Ε, έβαλε νεαρούς, η πίεση που ήταν να βάλει ο κόσμος τη ομόνια, ε, ε, μπορεί εύκολα να αδιασυρθεί δεν, athlete... ε, δεν το ξέρεις, é, ε, δεν το ξέρεις βάζω μου το ποδόσφαιρο, είναι λεπτομέρειες και όταν πείστε λεπτομέρειες και είναι όλες αρνητικές για σένα, σίγουρα, μπορεί να σε πάρει που κάτω, γιατί να βάλεις κάποιους νεαρούς, εκείνη τη μέρα ήταν η φιέστα ισομόνια Εντάξει, έτσι να βάλει 6-7 νεαρού, έτσι να βάλει 3-4 νεαρού να, να μπουν, έτσι να, να, σου αλλάξει τα δεδομένα. Αν δεν του δώσω τότε την ευκαιρία, τι ερωτούμε, πότε πρέπει να πάρουν τότε νεαρή την ευκαιρία να δείξω. Ε, λίγο, πρέπει να δώσουμε την εμπιστοσύνη στου Κύπριου ποδοσφαιριστέ. Υπάρχει ταλέντο. Ταλέντο υπάρχει ασκητό. Εντάξει, παίζουν, παίζουν, παίζουν. Πού χάνετε, κύριοι, πού χάνετε, είσαστε ανθρώπινη του ποδοσφαίρου. Πού χάνετε το ταλέντο, Τζε. Έτσι και... είναι ότι. Για υπαγία βλέπαμε ποδοσφαιριστέ. Μάριο Νεοβίτο, αφανταστεί, βγαίνει να πα στην Ελλάδα. Εντάξει. Εντάξει, εγώ είμαι υπέρ. Εγώ είμαι υπέρ. Οι νεαροί να προσπαθήσουν να πα στο εξωτερικό. Ναι. Α, μένει λύση. Για μένα αυτό. Η σύγκριση είναι. Θεύκο. Να πας σε έναν πιο χαμηλό. Δεύτερη κατηγορία Σουηδία. όχι. Πιο ψηλών επίπεδο μπορούσε, σαν ο Λοίζον Τζονή, ο Πίτα είναι ο Αντρέο. Βλέπουμε ναι. ότι οι που ψάχνουν αυτή τη στιγμή να πα στο εξωτερικό. Ναι, αλλά ε, έχουν συμβόλαια ε... με τι ομάδε του, εντάξει, είναι εύκολο να φύγουν. Ε, εντάξει, σίγουρα ένα. Εγώ μιλώ το, πια... το ταλέντο που το θεωρεί το 16αρι, το 17αρι. Εσύ, εσύ, ο Φρόνηση, εσύ, ο Μάριο, πιστεύατε θα ήταν καλά να πάει στη Σουηδία δεύτερη κατηγορία να πάει να παίξει, να πιάσει λεφ... λεπτά στο Βαστοβέλιο, δεύτερη ναι, κατηγορία. Να πάει σε, να πάει σε πράγμα. Όλοι όσοι να... ρε φίλε. Ναι, πρωί, ναι μπούω, εγώ έτσι φορώ να πάει. Να πάει να παίξει, να γίνει αντροχή, ναι, να, να φάει κλωτσά. Ναι. Ναι, να πάει, ναι, δεύτερη κατηγορία. Κάθε... Κάποιοι που Να είμαστε ναι. κάποιοι νεαροί ποσφαιριστές, έπιαν εξωτερικό. Έπιασαν ακαδημίες όμως περισσότερο. Έπιασαν δουλέψασαν. Ένε προχωρήσα, επέστρεψα. Αυτό όμω που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε πώ να βελτιώσουμε γιατί έχουν μεγαλώσει αποστάσει από τα ΙΟΥ 19 μέχρι, τα... μέχρι, την πρώτη ομάδα. Λείπει κάτι. Έχει, Έχει μεγάλο έναν κενό. κενό. Έχει έναν κενό. Έχει έναν κενό μέσα στον το κομμάτι που πρέπει να το βρούμε για να το βάλουμε για να ενώσουμε το παζό για να βοηθήσουμε του Κύπριου προσφεριστέ. Μήπω σε δημιουργία αντί το U19 και ονομάζεται μια ομάδα από Ελβίτα ή από Λοβίτα η οποία θα παίζει στην τέταρτη, να ξεκινάει από την τέταρτη κατηγορία. Είπε κάτι ο Πάμπο εχθέ, νομίζω κάτι είπε και νομίζω θεω, θεωρώ πολύ σωστό. Ο Πάμπο αναφέρεται ότι ξαναζήτησε ναι, μαζί ναι. ε, ε, του. Ε, είναι πολλά σωστό από Ναι να, στη, bebe, να παίζει στη δεύτερη κατηγορία ή στην τρίτη κατηγορία. <στα> αλλά να μην ευκαινεί oh, στην πρώτη δικό, κατηγορία. Μα έτσι γίνεται στα παραπάνω πράγματα. Είναι κόσμο. είναι πολλά πιο καλό ένα προπονητή να πάει να δει κάποιον ποδοσφαιστή. Και ακόμα από του ποδοσφαιστέ που βλέπει ότι μπορούν να σου δώσουν κάτι παραπάνω. Να του δώσει ένα εξάμεινο και αν μπορεί να το φέρει. μπορεί να, να δικαιούσε να τον ανεβάζει πάνω. Να, το, το στην πρώτη ομάδα σε πέδο φεριστέ, σοφρόνι μου περκούνται ή και από τραυματισμό. Να το βάλει με τη βίδα μου να πάρει παιχνίδια. Ε, αυτό είναι γυναίκα Παγιά για... που ήταν τα 21 όταν ήμουν στα 21. Ναι, παγιά. Ναι. Πλέον ήταν... Όμως... Εντάξει, εφάνηκε ότι για μέτα από παιχνίδια παρόλο που είχαν εντάσει πράγματα, ήταν παιχνίδια ρεζέρβε. Πολλοί προπονητέ Εδιούσαν... Ναι. Εστέλαν τους, προ... τους ποδοσφαιριστές που δεν έπαιξα στο παιχνίδι, εστέλαν τους με βίτα ομάδα. Ναι. Και αναγκάζεσουν και γίνεται ένα δυνατό μου πρωτάθλημα στη... στη under, nine, under 21. Under 21. Yeah, yeah. Τώρα under 21 βλέπουμε ότι είχε, όπως έφεραμε εμείς τον αλέφε, ήταν under 21. Yeah. Άλλον, under 21. Μιλούμε πως, φεσταστε, ε... Ε... Ε, Όχι για, για τον Κύπριο ποδοσφαιριστή. Να, ε, να... Το, να σου εξηγήσω κάτι. Ε, πριν να προχωρήσουμε, να δώσω. Yeah. Είμαστε να, το δώρο τη εκπομπή του Ice Power. Μην το βάλει να σηκωστεί. Ένα μπορέσω, <laughs> ρε. Ice Power ξανά μαζί μα. και δώρο του για σένα. I I <laughs> το η μαραθών είναι ότι <laughs> πρέπει για κρυοθεραπεία. Είπαμε. Μετά την άθληση Μάριε, Εντάξει, ο Τζόι μετά τα σάντουιτς που τρώει. Συμφωνώ με ο Σοφρόνι ότι η, δυναμικότητα των πρωταθλημάτων του 2019 τη σήμερα η και η ανταγωνιστικότητα δεν υπάρχει. Γιατί ένα 18χρονο-19χρονο που είναι στην πρώτη ομάδα, παράδειγμα, και φέρνει στον κάτω, έχει μεγάλε διαφορέ. Γιατί παίζουν 17 αριέ, και 16 αριέ, και 18 αριέ. η πίεση και το δόν είναι το ίδιο με του με του ε, με, με μεγάλου. Γι' αυτό τον το U21 που ε, καταργήσασαι, ε, α θα το καταργήσει να πάει να κάνει εκείνο που εσύ από όλο ε, Μάστε... μέχρι τη, που δικαιούνται να πάει μέχρι Ισπανία, τη δεύτερη, Ισπανία, η Πορτογαλία, Γερμανία, να... Γαλλία, ξέρω... τέταρτη κατηγορία είναι όλε. Ονομάζεται τέταρτη κατηγορία και παίζουν σε τέτοιε ΛΙΟΝ, Λιών Μπι. Ναι, δικαιώτησα να πάει μέχρι δεύτερη Ντάξει, κατηγορία. Υπάρχει, ναι, ξέρω, υπάρχει ναι. σοβαρό μπάτσο στι ακαδημίε. Σε αυτέ τι ομάδε, στι Μπι, σίγουρα επενδύουν οι ομάδε πάρα πολλά λεφτά. Ναι. Γιατί μπορεί να μην παίξουν στον πύχη από όλονα ή στον πύχη από ε, αλλά κάποιοι που γίνουν μπορεί να του πουλήσουν σε πιο μικρέ ομάδε. Βέβαια, ομάδες. βέβαια. Έχει ε, ναι. ε, σημαντικό όμω οι εγκαταστάσει τα αθλητικά κέντρα. δηλαδή βλέπουμε ότι φέτο η Ρεάλ έπαιζε στο βοηθητικό τη, έπαιζε νομα... παιχνίδι και τσάπιο. Ναι. Η μη τελικό του τσάπιο δεν έπαιξε. Η μη τελικό έπαιξε στο βοηθητικό. Ναι, ναι. Δηλαδή σκέφτου. Νομίζω ότι θεωρούσα προπόνηση. Εμεί στο τσίριο πρέπει να έχουμε γάση μη να παίξουμε. Έχουμε, έχουμε εκεί πέρα. Το οποίο εβοήθησε εσά το γάση μη πολλέ Πάρα πολύ. Ήταν, ήταν σαν έδρα σα. Ενε, εντάξει, δε... να σου πω. Στο Γάσιμπι, πιάσαμε έναν αέρα, η ομάδα επήρνε και έπαιζε. Είπεζεν... να ήταν η έδρα τη. Ναι, και πιάνε αποτελέσματα. Αλλά το γήπεδο που ήταν έδρα ήταν το αρένα. Γιατί ο... μέσα στο Γάσιμπι να πάρει 6.000. Δεν χάνουν τα. Ναι, δεν έφερε ο κόσμο. Παρόλο που έβαζε την πίεση του ο κόσμο με τον δικό του τρόπο, αλλά στο αρένα 6.000 ενέδρα. Ένα μισή 10. Ναι, συμφωνώ, αλλά είχαν και ο, ο κόσμο του Απόλουνα σε ευρωπαϊκά παιδίδια. Θυμούμε τώρα τι κερκίδε. Έλεγχονταν πολλά. Δηλαδή, και τούτη η απόσταση, λέει ω λευκοσία μπορεί να ήταν. Έπαιζε ρόλ. Έπαιζε ρόλ. Λεύτε, λεύτε, ρόλ. Γιατί ρόλο. Έπαισε ρόλο, δηλαδή, πολλέ φορέ. Φορές... Όχι, και κάποιε φορέ έπαιζε η ώρα τα 15. Αυτό λέω. Ναι. Για να τελειώσει, ναι. η ώρα μια να πάει πίσω, την επόμενη δουλειά. Τουλά ε, Επίλες... τα λεπτά πράγματα. Εντάξει, στο εξωτερικό, εν Δηλαδή σκέφτον να ταξιδεύσεις 45 λεπτά να δεις την ομάδα. Ενώ η κουρτούρα η δική μας... Απάνω να δω η μάμπα. Να να πιστρέψει η ωραμιά. Ενώ για τσίνος είναι μπορεί να πάνε τέσσερις ώρες να δω την ομάδα. Σκέφτον να είσαι μια πόλη, να έχει δύο ομάδες που αντιπροσωπεύουν Ευρώπη και πρέπει να παίζεις αγουέι παιχνίθια στη χώρα σου. Τον το πράγμα αφού μόνο σε μόνο, το ναι. 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 μόνο που τούτο λέει πού είμαστε. Κοιτάξτε, παίζει σημαντικό Ά, ρόλο, παρόλο που πιάνουμε ρολο παρολο που αποτελέσματα, η Ευρώπη βλέπει τώρα τα πράγματα. Έρχεται στο Γασιπί κάθε ομάδα, Αταλάντα, Λιόν, Έβερτον και βλέπει ότι υπάρχουν δυο χιλιάες. Μα τούτοι το προϊόν του θέλουν να βλέπουν στην κόσμο ε, στο ύπεδο. Ε, βέβαια. Ε, ναι, Γι' αυτό λαλούς σου είναι τα παγόντες με τις ομάδες μέσα. Εν τους και να βλέπουν ότι παι, παίζει, Α, παίζει σημαντικό υπέρα. ρόλο. Βέβαια, συμφωνώ μαζί σου. Είναι κάποιος που, το, που είναι, μέσα στον χώρο του ποδοσφαίρου θα σκεφτεί το πράγμα. Αλλά είναι πολλά σημαντικό Ό, για την UEFA. Είναι σημαντικό. Για ναι. την UEFA ναι. μετρά πάρα πολύ. Ναι, βέβαια. Συμφωνώ μαζί σου. Ενώ γι' αυτό είναι η οι ομάδε που παίζουν Ευρώπη πρέπει ο κόσμο να προσπαθήσει να στηρίζει με τον καλύτερο τρόπο γιατί είναι ένα πράγμα που μπορεί να μην το ξαναζήσει πολλέ φορέ. Οι ομάδε δεν είναι να φτιάχνουν ίδιε ομάδε Ευρώπη και να μπαίνουν ο κάθε χρόνο. Στο φρόνημα, όχι επειδή είδαμε, ε? αλλά από ΕΛ και από όλο να σε δώσαν του παραπάνω πόντου στην Κύπρο στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Εντάξει. Έτσι είναι. είναι ε... για που έδωσε και από Αποέλ και ο Απόλλωνας και καταφέραμε και έχουμε πέντε ομάδες έχουμε είναι ευλογία που ήμασταν σε αυτές τις ομάδες και δώσαμε τους τους γιατί περάσαμε απίστευτα πράγματα για να φτάσεις να παίζει. Απίστευτε εμπειρίε και αναμνήσει που τώρα τα παιχνίδια οφείλονται και σε σε όλου. Yeah. Είτε διοίκηση, εξέρεις... είτε ποδοσφαιριστέ, είτε όλοι οι οικοδόμημα τη ομάδα που βρίσκεται για μένα. Γιατί να πάμε να πέσει Να πέσει <laughs> Να, να, να με την Αταλάντα που είναι μια ομάδα μοντέλο στο Μπέρκαμον. Παλιά. Έτσι καταλάβει πώ μπορεί να πίνει πίσω και να τα θυμάσαι ότι. Wow, ρε κουμπάρε, φτάσαμε, παίζαμε εσεί στην Ευρώπη. Yeah. Τι με την κοινή τι πιο πριν, από ένα γάζο Καλή εμφάνιση. Ναι. Καλή εμφάνιση, καλού Τώρα φτάσαμε το κυπριακό ποδόσφαιρο σε σωματιακό σε... Επίπεδο. 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 Να, Α, διεκθήκα, να διεκδικά. Ναι. Ναι. και να έχει απαιτήσει ότι πρέπει, πρέπει να κερδίσει. Ναι. Δηλαδή δεν κοιτάζουμε μπάτζετ τη κάθε ομάδα που θα παίξουμε. Δεν μέτρα καθόλου οι απαιτήσει τώρα του κόσμου είναι ότι πρέπει να βγει ο μίλου. Όχι, ή παίζει με α πούμε με την Ατλαντική Μαδρή με την Τέτρα στου, γιατί δεν την <laughs> ε, Έχουμε δύο, δύο την Ευρωπή, τι απαιτήσει τώρα. Παγιά ρε ρεύσα με την Ευρώπη. για λό... να πούμε να πιάμε. Κοιτάξτε, πάμε... το, κάθε... το ίδιο θα έχει η ομόνια. Γιατί η ομόνια έχει, έχει ανεβάσει το επίπεδο τη τώρα. Ναι. Οι απαιτήσει τώρα έχουν ανεβεί. Γιατί μπήκε ο Μίλου, ε, τώρα θέλουν να, να link. θέλουν να απαιτήσουν να ξαναμπούν ο Μίλος ξέρεις τώρα οι απαιτήσει είναι πιο ψήλες ε, βέβαια πριν το ε, χρονιά ήταν έτσι ο, τώρα όμως είναι πιο ψήλα θέλουν παραπάνω ε. θέλουν να χτίσουν να προχωρήσουν παραπάνω ε, λέει, πώς εννοώ διαχειριστούν τώρα εντάξει ε, κάνουν εξαιρετική δουλειά να στη διαχείριση ε. Ε, φάνηκε Εντάξει, η διαχείριση, ναι, πώ θα διαχειριστούν μέσα που Θυμάσαι όταν έξι. ξεκινούσαμε το podcast τον Αύγουστο, τον Αρχέ του Σεπτέμβρη, είπαμε να καλέξουμε μια ομάδα για να βλέπαμε ε, για πρωτάθλημα στην Κύπρο. Εσύ είπε, Βλέπω την ομόνια. Εγώ είπα, Βλέπω τον Απόλλωνα να του οφρώνει σαν πρώτο φαβορή. Και ένα από του λόγου που έλεγα. Τον Απόλλωνα είναι διότι η Ομόνια έχει να συνδυάσει για πρώτη φορά Ευρώπη, Ευρώπη μέχρι Σωστά. Εντάξει, και κατάφερε. Και ε, κάλυψε. Ε, εκάλυψε τι ζημιέ που μπορεί να πάθει μέσα στον Οκτώβρη, Νιώβρη. Εκάλυψε τι. Εκάλυψε τι. Εντάξει. Ε, Α, αλλά τώρα είναι και απαιτήσει του κόσμου τη. Ε, που πίεση. είναι η πίεση είναι και, θα και, κόσμος, και θα πάει και ο κόσμο στο γήπεδο Και θα πάει και ο κόσμο. Εντάξει, βλέπουμε ότι η φετινή ομόνια δεν είχε καμιά σχέση με την ομόνια αντι... τη. Του 19-20. Ναι. Πολύ πιο ε, καλή. Η Πέρση παραπάνω και ο καλό ποδοσφαίρο. Φέτο έναν πλάνο που το ξεκίνησε από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και το κράτησε μέχρι το τέλο. Ήταν τσιεβάσει όμω το 19-20 περισσότερο περισσότεροι ποδοσφαίριστε. Ναι, αλλά ο τρόπο παιχνιδιού ήταν διαφορετικό. Άλλαξε, ήταν διαφορετικό. Εσύ τα καταλαβαίνετε. Είναι, ε, έδινε στον αντίπαλο την κατοχή και παίρνει το αποτέλεσμα που ήθελε. Όπω ξεκίνησε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που την οδήγησα στου ομίλου. Έτσι έτσι Πρωτάθλημα. Προτάθλημα. Ναι, ήταν δηλαδή, δηλαδή, για να ανοιχθεί, Ακόμα για και πιέ... στο πρώτο, τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ, όταν το δει, ότι η ΑΕΚ είχε παραπάνω κατοχή, παραπάνω τελικέ, ή ομόνε είχε τρει-τέσσερι τελικέ, με έναν κολ, πήρε του τρει βαθμού, πήρε πρωτάθλημα. Είναι το θέμα που συζητούσαμε πριν, η εμπιστοσύνη που είχε στον τερματοφύλακα πίσω. γι' ήταν η καλύτερη ομάδα στην Πολλά βασικά άμυνα. Η άμυνα. Η αμυντική. Ο θερμοφύλακα και μετά η άμυνα. Αν δεν έχει θερμοφύλακα. Εντάξει. Ε. Για μένα υπήρχαν καλοί θερμοφύλακε φέτο. Έφκενενεν ε, το πλάνο. Και θέλει. Όταν βλέπει κάποια πράγματα. Στο ποδόσφαιρο βλέπει τα. η τύχη, κάποιε λεπτομέρειε. Κάποια τελευταία παιχνίδια που σου δίνουν κάποιου βαθμού. Όταν βλέπει κάποια πράγματα, δεν θέλει να κάνει κάτι το παραπάνω στη φετινή χρονιά. Να σου δώσει. Να σου δώσει. Εντάξει, εγώ, είπα ότι όταν συζητούσαμε για την ομονία, είπα ότι είναι το φαβορή. Απλώ είδα τη χρονιά την προηγούμενη, την φετινή στην Ευρώπη. Συγγνώμη Πάνω στο ίδιο θέμα. Έχασε όμω τα έχασε ένα κιντόλα. Είσαι ευκεί πέρσι ο Κακουλή, ο οποίο yeah, δεν βοηθήσε φέτο. Ήρθε ο Ασάντε μετά. Ο Ασάντε δεν τον ήξερε όμω. Ναι, δεν τον ήξερε. Αλλά ήταν yeah. πανομοιότυπο στην Ελλάδα. Έκανε και τότε τον, το τον Παπουλή. Σε μια ηλικία εντάξει, να ζώσει την εμπειρία, να τη ζώσει. Εντάξει, ο Φώτη έκανε νομίζω αρκετά πράγματα στη φετινή νομονία που την οδήγησε στην κατάκτηση του πράθυμα Βοήθησε αρκετά. <συμίως> βοήθησε αρκετά, αρκετά. γιατί σε κρίσιμα σημεία έβαλε γκολ. Είμαστε προσωπικότητα, ε... ε... προσωπικότητα. εντάξει, παρόλο που κάποια παιχνίδια δεν ξεκίνουσαν ε, ναι, Έμπαινε σαν αλλαγή. Έμπαινε σαν αλλαγή και άλλασε το ρυθμό τη ομάδα. <συμίως> ε, Έχει ποιότητα σαν παιχνίδι. Είναι ε. ένα, εντάξει, ο Φόρη ξέρει, νομίζω είναι από του για μένα που ξέρει πάρα πολύ καλά να παίζει μέσα στι γραμμέ του αντιπάλου. Γι' αυτό είναι το κλειδί που... Ξέρει που να υποδεχτεί και... μπάλα να ξεμαρκαρίσκεται ενδιάμεσα το γραμμό. Ξέρει πώ να, βάλε... στέκει και ο σωματότυπο του μόνο είναι εκρηκτικό στα πρώτα μέτρα που το βοηθά πάρα πολλά σε κλειστέ άμυνε. Σε... Ε... στο μαζί σου 4 χρόνια. ναι. Το ναι. ξέρει τον πολλά καλά. Είναι έτσι ένα, να το ξαναείπαμε το θα θέμα το είπαμε, θα νιώθει και ο ίδιος δικαιωμένος για την επιλογή του, διότι σε μια ομάδα η οποία δεν είναι κατάφερε να πιάσει το πρώτο αθρέα, όπως είπαμε, και επέλεξε σε τούτη την ηλικία να κάνει τη μεταγραφή. Και έπιανε έναν τίτλο πρωταθλήματο που δεν είχε κατακτήσει ποτέ στην καριέρα του. Εντάξει. Δεν πω στο τι Κάποιε αλλαγέ ε, στο φώτινο ευκήγεν. Ευκήγεν του. εκατό. Ναι. Που η στιγμή που πήγε και κατάκτησε το πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να πει κανένα τίποτα. Ναι. Το ίδιο ναι. συνέβη και με Μερκή. Ναι. Α, άλλη ιστορία έτσι είναι εντάξει, κάποια πράγματα δεν βγαίνει σε όλου του ποσοστέ. Έχει ποσοστέ που φεύγουν να κάνουν το, ο, κάτι παραπάνω και στο τέλο. Έφυγε ο Γιώργο ο Μπέκη το 2016, θυμούμε. 12 του Γενάρη που τον Απόλ. Ισού. Ήμουν στην ομάδα. Ισού προπονητή. Σαν... Όχι, όχι. Είμαι... Ανάλαβε τον Απρίλη. Ναι, μετά από ο, ο Γιώργο. Ναι, ναι. προπονητή. Όχι. Τηλεφωνήσα μου, ενδιαφέρεστε από μερικοί, μπορεί να όλα. Ειλικρινά έτσι ήταν η κουβέντα. Του είπα τον Τιμούρ, δηλαδή μου λοιπόν, βεβαίω. Ε, Εντάξει, ο Τιμούρ, πολλού προσφέστε από αυτού που έχουν εμπειρία. Έφερε Μιλάνο, έφερε Γιαννότα, έφερε Γιώργο Μερκίν τότε. Και ο τέταρτο ένα θυμό, και ήταν η μεταγραφή του Αποέλ, που, που βοηθήσαν πάρα πολλά το Αποέλ και την επιχρόνια. Εντάξει, κάποιοι υποσφαιριστέ με κάποιου προπονητέ παίζουν και αποδίδουν πολλά καλύτερα από εκεί που προσφέρουν με άλλου προπονητέ. Ναι, αλλά ο Γιώργο Απερκή ήρθε και πια τέσσερα, πέντε προαθλήματα. Και όσα χρόνια ήταν για μένα, πιαντέ, το τελευταίο. Ναι, Δεν ήρθε σε προαθλήματα. Ε, ήρθε στην καλύτερη ομάδα.

Είναι εντάξει, απλώ λέω εγώ τώρα. Πέντε φέρμα και αν πρωθυνά πίσω. Μετά μου. Δικαιού μου. Ακούω εδώ το δικαιού μου. Έπαιξε την καλύτερη μπάλα. Τι αφήνω το πάλι Ήταν οι περιστάσει του Ήταν εντάξει. Εντάξει, όταν μπαίνει σε αυτήν την διαδικασία. Βλέπει μπροστά. Εθνική Κύπρο. Τι βλέπεις, βλέπεις το νέο προσπάθεια τώρα, με το πώς... Εντάξει, φάνηκε ξεκάθαρα ότι ο νέος προπονητής έχει αλλάξει πράγματα, έβαλε την δική του φιλοσοφία, φάνηκε ότι υπάρχει αρκετά καλό υλικό, εντάξει να συνεχίσουν γιατί το χρειάζεται εκεί προς ναι. και να αγκαλιάσουν αυτή ο την κόσμος. προσπάθεια που γίνεται στην Εθνική, είναι ο κόσμος. Είχαμε τη συζήτηση του με του προβοητέ τη Εθνική. Τι mm. ποιον ήταν. Ήταν τότε που έλεγαν ότι με τον προηγούμενο προβοητή, το Βέλγο, ότι προσπαθούσαμε να γίνουμε κάτι που δεν είμαστε. Που δεν μπορούμε να γίνουμε. Ακριβώ. Ήταν. προσπαθούσαμε να κάνουμε build up, να χτίσουμε, να μάχουμε εμεί την κατοχή. εμεί είμαστε οι αδύναμοι. Εντάξει, νομίζω. Παρόλο που δεν μου αρέσει να σχολιάζω τι έκανε ο κάθε συνάδελφο, την δεδομένη στιγμή με αρκετού νεαρού δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Μπορεί νομίζεις σε. Νομίζω τεμπορία... έγινε, έγινε, μεγάλη ανανέωση εννοή ταυτόχρονα. Ναι, γιατί υπήρχαν και εμπειροί ποδοσφαίρε. Θα μπορούσαν να δώσουν ναι. ακόμα. Ένα παράδειγμα φέτο για μένα και πρέπει να το δουν όλοι θετικά. Πώ η βελτίωση έχει κάνει ο Κούσουλ. Απίστευτη. Ο αρτηματά τη Απίστευτη. Άλλη υπερθέτηση. Ο πίτας. Ναι. Αν Επειδή πιάνουν αγωνιστικά. Πιάνουν λεπτά. λεπτά, πιάνουν ε, Βλέπουμε πόσο αυτοί οι εμπειροί πόσον τε, να βοηθήσουν να δώσουν κάτι παραπάνω. Ναι. Να βοηθήσουν του άλλου. Ναι. Με δύο-τρει έμπειρου μέσα στην ομάδα. Όπω έκαμε τώρα με τον Παπουλή στην ομάδα. Ναι. Έβαλε Κάποιου έμπειρου προσφέστε. Σίγουρα εφάνηκε ξεκάθαρα που τα πρώτα παιχνίδια ότι η χημεία τούτη εταίριαζε στην Εθνική. Μπορεί και η γλώσσα που μιλάς, καταλάβω, να... να βοηθά. Εντάξει, παίζει ρόλο mm. στην ομάδα, ναι. ξέρει τη γλώσσα, μιλάμε με τους ποδοσφαιριστές, ξέρει τη νοοτροπία. Σημασία μας είμαστε κάπως και εσύ και εγώ, δεν, δεν λέμε τα πράγματα, επιφυλακτικοί και καχύποπτη για την πρόσληψη του Νίκου Κοστέλου. Ε, Όπω ήταν όλο ο κόσμο. Ναι, εντάξει, εμεί μιλούμε για του εαυτού μα. Ε, ναι, εντάξει. Ε, ναι. Διότι είχαμε και μέσα στο μυαλό μα, όταν πέρασε που είναι ανόρθωση πριν 4-5 χρόνια, που είγαμε 8 συνεχόμενε ήτρε. Ναι, ήταν ναι, μέσα στα Μέσα Αλλά βλέπει ότι μπορεί ναι, ναι, να υπάρχει χημεία. Εντάξει, το τι γίνεται στο σήμερα. Yeah. Δεν μπορεί να πηγαίνεις συνέχεια πίσω, πίσω, πίσω. Πρέπει να δεις τι κάνει ο κάθε προπονητής, ο κάθε ποδοσφαιριστής τη δεδομένη στιγμή. Αυτή τη στιγμή ο κύριο Στρένοκλου έχει κάνει κάποια πράγματα που δεν τα κάνουν ο προηγούμενος συνάδελφος. Ναι. Και αυτόν επέτυχε. Αυτόν πρέπει να κρατήσει που θα συνεχίσει. δουλεύει, δηλαδή γυρίζει, βλέπει, παρακολουθά ε, του παίχτε, πάντα. Ε, ένα και γήπεδο για γήπεδο. Η πραγματικότητα, ο Κωστένοβλου. Βλέπω ναι. το, βλέπω Εγώ στα Απλώ, ε, ξέρει, κάποτε οι προπονητέ είναι να σου τύχει και η ομάδα. Και η κοινωνία. Η... Ε, ναι, ακριβώ αυτό το πράγμα. Mm. Εγώ μπορεί, α πούμε, παραδείγμα ο Φρόνη να πιένει στην ΑΕΚ, να πει στη Σαλαμίνα, να πει στον Άρη. Και να μην επετύχει. Και να πάει στο Απόρτσο και να πετύχει. Δεν mm. ναι, ξέρει κάποτε θέλει mm. τσελίδα το τι θα βρει μέσα στον χώρο που να επαναδουλέψεις. Να συμφώνω μαζί σου. Παίζει σημαντικό ρόλο του, δηλαδή, θέλει και κάποιες... Ε, Την δεδομένη στιγμή μεταξύ. υπάρχει το υλικό για να δουλέψεις στην Εθνική. Σίγουρα ο προηγούμενο συνάδελφο έχει κάνει δουλειά, γιατί έδωσε εμπειρία σε κάποιου προσφέριστέ νεάρου, πήραν τα παιχνίδια και, και τώρα είναι πιο εμπειροί. Τώρα είναι πιο εμπειροί, ναι. Ε, ο κάθε Στη οτέ... γενική ανανέωση που έκαμε, τούν τα παιδιά που αγωνίζουν τώρα με παραπάνω εμπειρίε. Σίγουρα. <συρίζοντας> και κέρδισε κάποια πράγματα που μπορούσαν να μην τα κερδίσει τα προηγούμενα χρόνια. Εποφελέθηκε, Εποφελέθηκε ο καινούριο, α πούμε, παράδειγμα. Συγγνώμη. Εποφελέθηκε ο καινούριο που παιχνίσει σε σημαντικό ρόλο. Μπορεί να μην εγκληματίστηκε ο

ε, σοφρώνης τώρα. Έτσι, επειδή φτάνουμε και στο τέλο. Ε, δεν πρέπει να βάξει κουρα στο χώριο, τέλης, μονή, Ναι, ναι, για όνομα. Σοφρόνει, Ε, τι περιμένει. Ε, Σκιαβάζει, πάει εξωτερικό, βλέπει προπονήσει. Ή... Εντάξει, αυτή τη στιγμή υπάρχει ξεκούραση. Σίγουρα κάθε προπονήτης θέλει να εργάζεται ανεξαρτήτως ποια στιγμή θα εργαστεί. Ε, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα μελετώ. Εντάξει, αν και ποιοι στόχοι θα υπάρχουν αν είναι κάτι που μπορεί να είναι καλό για μένα σίγουρα γιατί όχι να... Το project. And then, and by... Δεν πρέπει να είναι ομάδα που πάει να πιάσει το πρωταθλήμα να μάθει. Πρέπει να, να υπάρχει ένα μηχανισμό που να... να μπορεί να δουλέψει να... ο προπονητή να... Να, να... να βγάλει πράγματα που θέλει στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Σημαντικό. Είναι... Εντάξει, είναι... αυτή τη στιγμή είχε... είναι δύσκολο. Να μην ξεχνάμε ότι είναι δύσκολη η περίοδο. Ε... Αυτό που θέλει να κάνει ένα προπονητή είναι η ηρεμία και να είναι κατάλληλη στιγμή να είναι έτοιμο. Παρακολουθά ποδοσφαιρό κάθε μέρα. Εντάξει, αρέσει μου να παρακολουθώ δικά μου παιχνίδια. Καθημερινά να σου πω. Πάει πίσω. Πάω πίσω, αρέσει μου και βλέπω πράγματα και βλέπω και ειδικά παιχνίδια που δεν κερδίσαμε. Όχι τα νικηφόρα. Εντάξει, νικηφόρα. Πάλι και στα νικηφόρα ή βρει τι αλλά στα παιχνίδια που για να καλυτερεύσει τον εαυτό σου που μπορεί να πει κάτι Ναι, όχι, για να με σταματήσει να σκέφτεσαι πώ φρίκα. Ναι. Για να με σε πάρει πίσω. Ναι, γιατί αν έχει έναν πλάνο και λες ότι σε τότε το παιχνίδι ζήσα τώρα τα πράγματα, γιατί δεν ευκήκαν τώρα τα πράγματα, να τα βρει που μέσα στην εικόνα και να τα, τα, τα σημειώσει και να τα διορθώσει και να μην ξαναγίνουν είτε στην ομάδα που να πάει. Αλλά λέμε και στην ομάδα που είσαι. Ξέρετε, ε, φαντάζομαι ότι δηλαδή, εσύ και σαν ποδοσφαιριστέ και σαν προπονητέ, είναι πολλά δύσκολο και πολύ διαφορετικό κομμάτι το ένα από το άλλο. Εντάξει, η πίεση του προπονητή είναι Ενάπηση. πολύ μεγάλη. Ναι. Ο ποδοσφαιριστή, δύο ώρε προπόνηση. Όχι, ξέρει τι σοφρέ μου για πα... το λέω, γιατί <συμίλω> τελειώνει ένα ποδοσφαιριστή και ένα ε λουκ. ο γι' που τα πω, σπουδά, α κάνουμε προπονητή. Ένα είναι έτσι, ρε παιδιά. Πρέπει να περάσουμε από διάφορα στάδια. Είναι χαρίσματα. Εγώ βλέπω ότι είναι χάρισμα είναι ευλογία από Θεό, ναι. γιατί κάποια πράγματα είναι χαρίσματα. Γιατί να θκεβάζεις τον αντίπαλο στη ροάν του παιχνιδιού, για μένα είναι χαρίσμα και ξέρεις το τι θα κάνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα υπάρχουν και πάρα πολλά καλοί προπονητέ που δεν έκαναν καριέρα λόγω διάφορων αισθητικών. Αλλά και σημαίνει ότι όποιος παίξει μπάπα μπορεί να γίνει πρόπονητή. Όχι, όχι. Αυτό προσπαθώ να πω. Αυτό που είπα ότι... Όχι, 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 εντάξει. Εγώ τον που ευχαρίστησα τον Απόλωνα και τη διοίκηση μου που μου έδωσαν την ευκαιρία αλλά και εγώ που ήταν σειρά μου ανταποκρίθηκα και έδωσα του αρκετά πράγματα στην ομάδα δεν νομίζω να του αδικήσα ή να με αδικήσαν που, που, μου δώσαν την ευκαιρία στην πρώτη ομάδα. Εσύ παίρνει και ξέρει ότι εδώ είσαι πολύ δύσκολο στην αναγνώριση του κόσμου. Εσύ σημαντικό του. Πάσο μου. Εσύ την Και εσύ, είναι σαν κόσμου, είναι σημαντικό να αναγνωρίζω ότι τόσα χρόνια μέσα στο ποδόσφαιρο και εσύ έδωσε αρκετά στο ποδόσφαιρον τη Κύπρου, <laughs> στο Κυπριακό <laughs> Πώ Μπορεί να μα ξεδιμάσει. Έτσι <laughs> είναι. Μα και εμά θα μα ξεδιμάσει. Σαν προπονητέ, δεν μπορεί να του ευχαριστήσει, να του Όλου, σίγουρα, Όλους. σίγουρα. Αλλά, αλλά σί... η εκτίμηση από τον κόσμο που βλέπει έξω, ειδικά από αντιπαλού, του το μετρά πάρα πολύ. Ε, βέβαια, όχι από την ομάδα σου. Παραπάνω παρα, από παρα, παρα, αντιπαλού. Και ξέρει, ε, σου που Αντιπάλου σου είναι ο σεβασμό, ρε φίλε. Εγώ δεν ένα παιχνίδι με απόλυτο να πιέζει να βρίσκω στο φρόνι. Διέψευσε με λέω οτιδήποτε ψέμα. Οι, 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 να μιλήσουμε με κέρδη, να έχανα, ένα πάντα ή ερχόταν το ίδιο. Είναι ο σεβασμό στι φιλίε που δημιουργούνται, που δουν το πράγμα που λέγεται ποδόσφαιρο. Μόνο στο ποδόσφαιρο μπορεί. Εντάξει, στο αθλητισμό. Στο αθλητισμό. Βασικά. βασικά. Στο, αθλητισμό. Α, στο χώρο του ποδοσφαίρου. Όπω λε τώρα, ξέρει κόσμο που είναι αντίπαλο. Που τον βρίσκει στον δρόμο, σου δεν μπορεί να φανταστεί πόσο σε βρίσκα. Αλλά σε θαυμάζω, χαίρομαι που σε γνωρίζω. Για να σε βρίζω σημαίνει. Ναι, θαυμάζε. Ναι, πόσα από του έβαλε, α πούμε, το ξεριμάζε σε ρευμαρία. Τούτα, ένταζε που μπορεί, μόνο στον αθλήτη. Μόνο στον αθλήτη. Εντάξει, τώρα τα πράγματα για μα είναι ευλογία. Λέω το ξεκάθαρα. Είναι ευλογία που καταφέραμε. Το χόμπι μα, εγώ προσωπικά, αυτό που ξεκινήσαμε σαν χόμπι που νεαρή ηλικία, καταφέραμε και κάναμε το επάγγελμά μα. Πηγαίνοντα πίσω και βλέπουμε τα πράγματα, είναι μεγάλη ιστορία. Η ιστορία του ήταν κοντό. Και παίξε μορτάρι. Είχε εδώ το χάρι να μπερδεύει. να έπαιξε μορτάρι, εξεκίνησε από τον Απόλαιο να σιγά σιγά. Μπορεί να ξεκινήσει. Όχι, όχι, εξήγησε που απλώ την προπονητική, λέω. Α, ενώ σου πω σφαιρικά. Εντάξει, που την Εντάξει, δεν που την άλλη. Που την άλλη, που την άλλη. Που την άλλη, που την άλλη. Που την άλλη, που Δεν σου αρέσει το πα. Αφού λέω, σου λέει, έφτασε να πέσει στο πελοδρόμιο, επειδή να με την Εβερτον, επειδή να παίξει με τόσε και τόσε μεγάλε ομάδε. Και εμένα τούτο πολλέ φορέ που νιώθω ότι δεν χρησιμοποιεί τη λέξη πήγε με τη Real Madrid, με την Barcelona, να φάμε ω πρόεδρο, σε το επίπεδο, α πούμε, και κάθουμε με του ανθρώπου που. Θεωρούσαμε του πρώτου που πήγαιναν να κάνουν και την επανάσταση στο ποδόσφαιρο. Σκεφτούν να στείλουν ένα μήνυμα που λένε. Δεν μου αρέσει που πάει να κάνει. Είναι ευλογία. Κρατάσε με δεν είναι. Όχι, με τον Μπέρεθ και τον Μπαρτομέο, όχι, κρατάει βαφή. Αλλά ήμουν τυχερό που κάθομαι

Εν τούτα που είναι χτιμόμενοι εμεί ζάμε στην Κύπρο. Εντάξει, δεν τα, χτυπούν κάποιοι, αλλά εσύ μέσα σου. ξέρει τι είναι. Απίστευτο. Εγώ έβγαλε το αφού κάτω μου πα και δίπλα με έναν Ποκετίνο, με χώριζε. Έτσι, τόση απόσταση. Και θεωρεί τι αντιδράσει του. Φίλε, τώρα είπαμε μου το Ιβάν είπε μου το πολλέ φορέ. Στην Κύπρο, δυστυχώ. Για, τον άθλον το απόλυτο πήγε πιέζει στου δεν καταλάβαν τι γίνεται. Διότι ζει το, περνά το και επειδή ενοί, συμβαίνει, δεν το νιώθει σε Αλλά όταν πιένει πίσω και σκέφτεσαι που έφτασε ένα από ελίστα. επειδή είμαι από ελίστα. Που έφτασε ένα από ελίστα να μπαίνει στην κληροτήρα yeah. Δηλαδή, ω 8 του Champions League, <laughs> τότε καταλαβαίνει. Όχι <laughs> oh, τώρα, είναι. τώρα που πέρασε. <laughs> ναι? Και βλέπει ότι τούτη ομάδα πιέζει του 8 του Champions League. Δηλαδή, ένα νησί είναι εμείς όπως ένα χορκό. Ένα ρε φίλε. Και στους οχτώ και βλέπεις ότι κάποιοι... Αν... Άντε, τι έκαμε. και άμε, είναι από πίσω και που είναι Ναι, ναι. Και Ο Ιβάν, όταν βρεθήκαμε σε μια βράβευση μου, έδωσε μου την καλύτερη συμβουλή. Μη δέχεσαι τίποτε. Ό,τι έκανες, να είσαι περήφανο για αυτά που και, και κράτα. Έχει το. Έχεις το. Yeah. Γιατί το ομαδικό κομμάτι που έχτισε ο Ιβάν στο ΑΠΟΕ, αυτή η δυναμική πόδο και στην ομάδα, σίγουρα παίρνει τη μαζί τη. Yeah. Το ίδιο yeah. έκαμε και ο Τιμούρ στην Όρθο. Yeah. Βλέπει yeah. ότι εξεκίνησε και πήγαινε ο πρώτο του ομίλου του Τσαπέλ. Yeah. Yeah. Και μόνο μια, όλοι οι προπονητέ, όλε οι yeah. ομάδε yeah. ήθελαν να μπουν στου ομίλου. Yeah. Yeah. Άνοιξε yeah. τον δρόμο. Yeah. Της Άνοιξε τον δρόμο. Yeah. Γιατί αν όρθιο μπορεί ο ο γιατί εμπορεί, η ομονία γιατί δεν πήγαινε ακόμα, γιατί η ομονία να μην πει. <ΣΣ2> έτσι είναι. Γιατί έτσι έμπηκαν έτσι. Δηλαδή όλες όλε μα οι ομάδε, οι, οι λεγόμενε, και είναι μεγάλε μέσα στου ομίλου τουλάχιστον του Γιώργου Και πιάσαν και αποτελέσματα. Και πιάσαν Γι' αυτό έχουμε πέρα πέρα. πέντε. Ομάδε τη χρονιά. Είμαστε τώρα. ένα νησί το οποίο δεν εκτιμούμε το ποδόσφαιρο που έχουμε πολλέ φορέ, Και δεν το αξιο... αξιοποιούμε σωστά. Εν που λέτε, δηλαδή υπάρχει το potential, το υλικό. Και λέγαμε, κατηγορούμε τι κάπω τι διοικήσει, κάποιου προπονητέ, κάποιου ποδοσφαιριστέ. Γίνεται και κάτι σωστό. Μα γίνεται, έγινε ένα το... νησί των 850 χιλιάδων κόσμο να καταφέρει τα πράγματα. Απλώ δεν μπορούμε να το επεξεργαστούμε και να το εκμεταλλευτούμε ακόμα, το... παραπάνω. Μολα... Ε, σημαντικό το, το, πράγμα. Και όχι μόνο οι ομάδε, η ομοσπονδία και ούτω καθεξή. Ε... Ήδη μέσω από αυτά τα παιχνίδια η Κύπρο είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Αμέσω ξέραμε, για ποιον να ξέρει. Εκτό των Μπαγδάτι, να... Εκτό των Μπαγδαντή, των Αχυλαίων, το... Ε, να πω ονόματα που αθλητέ που εκπροσωπήσαν την Κύπρο. Και το ποδόσφαιρο. Και... Και mm, Τι ξέρουμε. μέσω του αθλητισμού. Μέσω του αθλητισμού, ρε φίλε. Μόνο καλύτερος πράσιν, για εμά. Καλύτερο πρέσβη. Ακριβώ. Για τι διαφθορέ α... μα. Ξέρω μα και για τα. διαβατήρια μα. και τούτα. Αλλά απλώ λέμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα προϊόν που πουλά. Αλλά εμεί ακόμα δεν μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Είχαμε τη συζήτηση προχθέ με ο Γιώτη, τον Παναγιώτη, που ασχολείται με τα. Θυμάσαι το, ο Λέει ότι. Συγγνώμη που σε διακοπτώ για ο Γιώτη, που μπορεί να πω, ο οποίο αποχώρησε το 2004 από το ποδόσφαιρο, από είναι αγωνιστικό, έφυγε να πει Αγγλία, και είχε 17 χρόνια, ήταν 13 Αγγλία και 4 Ελβετία. Και τώρα είναι στη Ξάφη. Ναι. Έχει πυρτόντος... ε, Κέρδισε και πάει πλεόνασμα. Πάντα καβάζει. Τέλο πάντων, That's... και πήγε και λέει ότι ε, η Κύπρο. Α πούμε, παράδειγμα στην Αγγλία. Να πουλήσω τα δικαιώματα μου τα τηλεοπτικά στην Αγγλία. Πώ να βρω τρόπο να πάω, γιατί έχει τόσο, τόσου Κυπραίου. Mm. Ε, ε, Εμά, σαν χώρα για καταλαβαίνετε, ε, στην Ούτε κύπρος, στην Ελλάδα, θα, ούτε τώρα θα... που είμαι, δεν μπορώ να δω το Κυπριακό πρόγραμμα. Δηλαδή πρέπει να βρεθούν οι τρόποι να εκμεταλλευτεί, να πουλήσει το προϊόν σου, λέει. Και επειδή δουλεύει πάνω και στο scouting, και πάνω στο manager, στα manager. Το τα πάντα. Το πολλά λαγμένα. Στο IQ Sports. IQ Sports που είναι κάτι καινούριο στο χώρο του ποδοσφαίρου. Ε, λέει ότι έχουμε καταφέρει στην Κύπρο πάρα πολλά πράγματα, αλλά πρέπει να το κουντούμε, να το κουντούμε, να επιδιώκουμε κι άλλο, με τον καλό τρόπο. Δηλαδή... Δηλαδή να τον τον Ό, δηλαδή, διαφημίσουμε, ναι, να το πουλήσουμε το πρόγραμμα. Όχι μόνο να το διαφημίσουμε, να δουλέψει. Να δουλέψει και με τα ταλέντα που υπάρχουν στην Κύπρο. Υπάρχουν ταλέντα. Υπάρχουν. Ε. αλλά θα γυρίσει μια ομάδα που δεν εξωτερικό. Να έρθει απ' έναν Κυπρέα. Να έρθει να Κυπρέα, δεν το δει να παίζει λίγο στην Ευρώπη. Θα σου πω, ας μου, το τι βλέπουν αυτή τη στιγμή και οι είναι τα παιχνίδια τη εθνική. Ε, και τα παιχνίδια ω άλλα. Γιατί επουλήθηκε. Στα παιχνίδια του Europal. Πιστεύει. Και τη εθνική. Ένα και να δει τον Απόλο με την ΕΠΑ ε, που έπαιζε, α Ήταν να δει τον Απόλυο με τον Ερμή. Ήταν να δει τον Απόλυο με... με την Καμιόρη ή τον, τον Απόλυο ε, με, 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 με το Αποέλ. Ή στην Ευρώπη να Μόνο στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και στην εθνική είναι τα παιχνίδια που παρακολουθούν οι μεγάλε ομάδε. Και όταν είσαι σε νεαρή ηλικία, σίγουρα τραβά. Και ακόμα λέει σου στην Κύπρο, επειδή η εθνική σου ομάδα δεν πάει και τόσο καλά, προτιμούν να βρουν παράδειγμα που μια χώρα. Ναϊκήρια, η η Γκάνα, η Που ή ό, Να οτιδήποτε. πάει η Euro, που να πάει η παγκόσμιο, που να βγαίνουν εκμεταλλευτή και να πουλήσει και πιο ακριβά. Έτσι. Ενώ στην Κύπρο λέει σου. Μα γι' αυτό που, που πάει... βλέπει τώρα κάποιε ομάδε, ειδικά στην Πορτογαλία που πιάνουν τώρα κάποια ταλέντα από η Βραζιλία και μετά μετά πουλούν τα ταλέντα. λεφτά. Από πολλές, πολλές ε, περιπτώσεις ε, ε, Εντάξει. Το λίγο ε, σοφρόνι μου, Χίλια ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Να σε Αν καλά, μπορούσε ευχαριστώ. να ανάμιση ώρα κύριε Δήμα. Έκαμε και ένα, <laughs> <laughs> ένα ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Νομίζω είχαμε μια ωραία συζήτηση χαλαρή. Ε, σου ευχόμαστε, Τζο Μάριο, που θεωρεί πιο συχνά φυσικά ότι είναι το καλύτερο στην... στο μέλλον. Να σε καλά, ευχαριστώ. Και προσωπικά η Πάντα, και ποδοσφαιρικά ό,τι θέλει να το πετύχει. Να σε καλά, Βασόμο, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.